σε λέει πώ. Μπράβο, ρε παιδιά, πολύ χαίρομαι που πάτε για τρέλε. Να μείνω Ελλάδα εγώ. Το καλοκαίρι. Οι τρέλε είναι το θέμα. Ο κοινό τόπο είναι οι τρέλε. Τρέλε, τρέλε. Τρέλε στην Αθήνα μπορεί να κάνει. Αν έχει σκέφη. Και παρέα. Και στην Αθήνα, κάνει και το χειμώνα, δεν περιμένει το καλοκαίρι. Έτσι, έτσι. Αλλά βλέπω ότι το outfit γίνεται όλο και πιο καλοκαιρινό. Προοδευτικά είμαστε και πιο στο παρεό σιγά σιγά. Εγώ θα σου πω, μπήκα στο καμαρίνι σήμερα και βρήκα πάρα πολλά ρούχα. Ναι, παιδί μου, τι να βάλω σήμερα, πραγματικά. Πρώτη-τελευταία μέρα. Λέω, κάτσε λίγο να νιώσω ότι. Εγώ ντύνομαι εδώ, λες και έχω κάπου να πάω. Δηλαδή, λέω σήμερα για πού είμαι. Όχι ότι είμαι για εκπομπή όμως, κάπου αλλού. Λέω, είμαι σήμερα, ας πούμε, για φίλους. Πού να πάμε, ας πούμε, ότι πάμε εκεί να πιούμε έναν καφέ, λέω εγώ τώρα, ή να μαζευτούμε σε εκείνο το σπίτι. Κάπως έτσι το σκέφτομαι και βγαίνω στην εκπομπή, γιατί για μένα εκτός από. Όπως και για εσάς για εργασία, είναι και ένα μέρος συνάντησης φίλων. Ισχύει. Εσάς ναι. Και τους υπόλοιπους, που μπορεί να μην ακούω τις απαντήσεις τους, αλλά τις φαντάζομαι. Mm. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Έτσι, είναι και μια δινόμαστε και ο ένας για τον άλλο. Νομίζω εδώ ο Δημήτρης πάντα κοιτάει να δει το κομπλιμέντο στα ματάκια τα δικά μου, της Λιλής, ακόμη και εσά. Το κοιτάς, βρε, κοιτάω με αυτό την Ελιάνα, με αυτό κοιτάω το Σάββα και την Έλλη. Εμένα δεν με βλέπω. Εσένα πάντα είσαι εγώ εδώ. Στο Σταυρό. Εσένα στο Σταυρό, Ελένη. Δινόμαστε για την παρέα μας. Έτσι, έτσι, έτσι. Και μας έχουν και διάθεση με το δείτε δίσιμο. Λίγο προς τα εκεί, ετοιμάζεται. Τι να, ετοιμάζεται. Αρχικά ετοιμάζομαι για το καλοκαίρι. Δεύτερον, ετοιμάζομαι για την υπέροχη σκαλέτα που μας έφερε σήμερα η Ελένη Γελαλή. Ναι. Τρίτο, θες να απαντήσεις τώρα, λέει... Ελένη, κάτσε να απαντήσεις. Μισό λεπτό. Σάββα δεν απαντήσει. Καλά, μα τα μιλήσω. Είμαι τώρα. Στην εκπομπή, κύριε Χρήστο, να μιλήσουμε αργότερα για τις κυψουσανίδες μας. Συγγνώμη. Συγγνώμη, θα σας κλείσω. Πώς το ξέχασα εγώ, Ελένη. Αυτό. Παιδιά, είμαι σε ζωντανή εκπομπή. Αυτά συμβαίνουν. Είναι ζωντανή εκπομπή. Τρίτο, να αφήσω τα παιδιά. Έχω κάτι κυψουσανίδες να αλλάξω, να φτιάξω, ούτε να κάνω. Και εγώ βιβλιοθήκη μου τα βιβλία μου δεν χωράνε, καταλάβατε. Εδώ Σάββα και κυψουσανίδες, Ελένη. Ορίστε. Ε τώρα. Αργήσαμε τον χρόνο. Τώρα πήραμε κοντράκτο. Βρε τι πάθαμε. Δεν συνάδελφε, πες. Λέω, αφήνω τα παιδιά να ξεκινήσουν με την ορμή των σχολείων των νοητευτικών. Για να πούμε ο μεγαλύτερος και αφήνω τα παιδιά. Για να πατήσει πάνω και να εκτοξευθεί. Το τελευταίο θρανείο πάντα, όπως και το καλοκαίρι όταν έφτανε, δεν ήμασταν μόνο τελευταίο θρανείο κάτι τη μέση της χρονιάς που ήμασταν αρβάλα. Μπράβο. Ειδικά τις τελευταίες μέρες το απολαμβάναμε περισσότερο, ρε παιδί. Βέβαια, γιατί έφυγε το πολύ άγχος. Ότι τώρα δηλαδή όταν κάνουμε το κάναμε. Εξετάσεις δώσαμε. Όχι, όχι, είχαμε και πολύ, Ελένη μου. Αυτό ήταν. Οπότε χαλαρώσαμε. Και γαλαρία στο πούλμαν είσαι πάντα. Πάντα γαλαρία. Και μπουγέλο, τελευταίες μέρες μπουγέλο. Και μπουγέλο. Εδώ το έχω. Έτοιμο το έχω, Ελιάνα μου, εδώ το έχω. Αυτό να γίνει μόνο. Κουκλάκι μου, μην τσακωθούμε στο τέλος. Ας μην τα αφήσουμε για το τέλος, παιδιά, φύγει και ο Ιούνιος. Να υποδεχτούμε τον Ιούλιο. Λοιπόν, εγώ ντύθηκα έτσι ωραία, γιατί εγώ νιώθω σήμερα ότι είμαι λίγο κάπου Ιταλία, νομίζω στο Αμάλφι. Ετοιμάζομαι να κάτσω σε ένα πολύ ωραίο μικρό μαγαζί να πιω ένα υπέροχο εσπρεσάκι και να φάω κάτι σε γλυκό που δεν είναι γλυκό που σε λιγώνει. Είναι ένα γλυκό που σου φτιάχνει τη γεύση, τη διάθεση. Χριστέ μου, από την ώρα που μπήκα σήμερα λέω, πρώτη φορά το ζητάω αυτό, λέω, πείτε του να μου δώσει ένα κομματάκι από το γλυκό που έχουμε κανονίσει να κάνει σήμερα, που είναι μια τάρτα λεμόνι από Αμάλφι, την όμορφη Ιταλία μας. Μου λένε δεν είναι έτοιμο ακόμα. Λέω καλέ, αυτός έχει έρθει μαζί μου από το πρωί. Έχει φτάσει μια μισή ώρα. Εγώ ήρθα να βάψω μαλλιά. Και αυτός ήταν εδώ και περίμενε. Και λέω, από τις 9.30 ώρα στις 12 δεν έχει να φάμε λίγο γλυκάκι. Δεν πειράζει. Ήρθε στις 1.20 το γλυκάκι. Το γλυκάκι του είναι το κάτι άλλο. Δεν το λέω για να το πω, γιατί ποτέ εμένα με καταλαβαίνετε. Από τα λόγια που λέω, τα λίγα, τα πολλά, πώς με διαβάζετε, τα ξέρετε όλα. Δεν μπορώ να κλέψω τίποτα, δηλαδή κάτι να κουκουλώσω με τίποτα. Είναι γλυκάρα. Αλλά χωρίς να είναι αυτό το γλυκό που λες, ρε παιδιά, λιγώθηκα. Πολύ γλυκύλα έφαγα. Αυτό, χωρίς να είναι το ξινό που σε ενοχλεί καθόλου. Είναι ένα ξινό γλυκό που δεν είναι καθόλου γλυκό γλυκό και καθόλου ξινό ξινό. Δεν ξέρω αν καταλάβατε. Αχ, Παναγία μου, τι λέω. Αλλά κάπως νομίζω ότι με καταλαβαίνετε. Τα πολλά χρόνια, τα πολλά που σας έχω πει, τα πάρα πολλά που δεν σας έχω πει, αλλά τα διαβάζετε από κάτω, από το χαλί έτσι που βγαίνουνε. Νομίζω ότι με έχετε καταλάβει. Το γλυκό σου είναι το κάτι άλλο. Μπράβο σου. Και μπράβο μου που παρότι δεν είμαι πολύ γλυκατζού και σχετικά με την ισορροπία φαγητού γλυκού μέσα στην εκπομπή. Όσα χρόνια κάνω εγώ εκπομπή, πάντα το φαΐ το βάζω πιο πολύ σε σχέση με το γλυκό. Το ότι άφησα για το τέλος να μου κάνεις γλυκό, καταλαβαίνεις ότι ερεθίστηκα και μόνο στην ιδέα της παρουσίας που μου έκανες για αυτό το γλυκό. Να σου πω την αλήθεια, ήμουν έτοιμος να αλλάξει γνώμη και έφερα και σάλτσα ντομάτα. Για να κάνουμε μακαρόνια. Είδες για να με ξέρει από παλιά.
Σας λέω, προβληματίστηκα πάρα πολύ. Δεν υπάρχει το γλυκό του. Και ξέρεις κάτι, ξέρω. Πρόλαβες να το φωτογραφίσεις το κομμάτι που λείπει είναι το δικό μου. Πρόλαβες να το φωτογραφίσεις. Έκανα ολόκληρο όχι. Εντάξει, αλλά έτσι το φωτογράφησες. Έκανα και ένα για μένα. Έτσι το βγαλές. Θα βάλουμε τώρα άχνη ζάχαρη για να το φωτογραφίσω. Ξέρεις γιατί ήθελα πάρα πολύ να τους το πάω να το δοκιμάσουν. Γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Είναι κάτι που δεν περιγράφεται. Ξέρεις για ποιο λόγο το έκανα. Δηλαδή, και εμείς έπρεπε να το βάλουμε αυτό στο ξενοδοχείο. Είναι ωραίο, είναι δροσερό, είναι μυρωδάτο. Είναι σαν να έχεις ένα κήπο λεμονιών και έχεις πάρει το καλύτερο. Είναι αληθινό. Και ξέρεις τι άλλο είναι. Πώς θα το πω. Είναι φανταστικό. Είναι το τέλειο δώρο να πας σε σπίτι όταν είσαι καλεσμένος. Ναι, αλλά μπορεί να μπω στην κουζίνα μου 7 ώρες όπως εσύ τώρα που είσαι και εσύ. Τι 7 ώρες, και κάτσεις εδώ από το χάραμα για να το φάμε στη μία και κάπως 40... ανησύχησα. Είναι 45 λεπτά. Απλά ήρθα εδώ για να κάνω τη ζύμη. Γιατί δεν αγόρασα έτοιμη τάρτα, την έφτιαξα μόνος μου. Αφού είσαι σεφ. Ναι, αλλά θα μπορούσα να διαλέξω τον εύκολο δρόμο και να κλέψω. Να κάτσω να κοιμηθώ 2 ώρες παραπάνω. Να σου πω, σε έχει πιάσει και σένα λίγο η πνηλία. Πολύ ζορίζομαι να ξυπνήσω τον τελευταίο. Τώρα τελευταία. Ξυπνάω από το μάτι μου ανοίγεινα, γιατί κοιμάμαι και νωρίς. Και για κάποιο λόγο δεν μπορώ. Δηλαδή, με τραβάνω από το κρεβάτι, δεν μπορώ να σηκωθώ από την ίστα. Έχω το ίδιο πρόβλημα. Και αργό να με το που ξυπνήσω θέλω 2 ώρες για να ισιώσω. Εμένα δεν με παίρνει. Να ισιώσω με τίποτα. Εμένα ευτυχώς στα μαγαζιά με χρειάζεται από τις 1 και μετά. Οπότε είσαι τυχερός. Λοιπόν, θα τη φτιάξουμε αυτή τη γλυκάρα σήμερα μαζί και θα το θυμάστε όσοι το φτιάξετε. Θα με θυμάστε μέχρι την επιστροφή μας στο Σεπτέμβριο και θα λέτε: ρε, τι γλυκό άφησε αυτός για το τέλος. Γιατί βρε, μας τα άφησε για το τέλος τέτοιο ωραίο γλυκό. Τόσο καλό, τόσο πολύ σου άρεσε. Βρε, έφαγες από το γλυκό σου, μπας και το κάνει άλλο. Θα με τρελάνει τώρα δηλαδή. Απλά δεν το είχα. Γιατί... Βρε, έτρωγα μέσα και μούγκριζα και λέω: Παναγία μου, ήταν και ζεστό. Πω το κάτι άλλο. Έχομαι εδώ κάθε Πέμπτη όλο το χρόνο. Έχω στείλει κάθε εβδομάδα μέσα επιλογές των φαγητών και 1 ή 2 γλυκά. Και είναι η πρώτη φορά που διάλεξε γλυκό. Είπαμε. Τι να κάνω, δεν λέω ψέματα. Πιο πολύ βάζω φαΐ από τη γλυκό. Δεν είμαι και πολύ ιδιαίτερος γλυκατζού, δηλαδή πρέπει το γλυκό να έχει κάτι για να με τραβήξει. Να έχει. Ένα. Δηλαδή, κάτι. Τέλος πάντων. Βρε, φωτογράφησε το να του πάω ένα κομμάτι τώρα, άντε. Γιατί θα το φέρω εγώ, εντάξει. Α, θα το φέρεις. Λοιπόν. Βα. Να ξέρεις, επειδή έχεις θέμα με τις μυρωδιές, η λέμον πάει καθαρίζει και όλη την ψαρίλα και τη σκορδίλα το στόμα. Το γνωρίζω, αγαπημένα μου. Και τα λιμοντζέλο. Γιατί όπως είπες, έχω θέμα με τις μυρωδιές. Και έχουμε και πολλά θέματα εδώ, ωραία, στην σκαλέτα μας βρίσκει. Να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σήμερα θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή την Άντζελα Γκερέκου. Για να πω την αλήθεια, όλη αυτή τη χρονιά που την περάσαμε μαζί εδώ στο Μέκατ μας το καλό, ήταν μια καλεσμένη που μέσα στη χρονιά ήθελα να δω. Ήξερα ότι το πρόγραμμά της είναι πολύ φορτωμένο, γιατί δεν είναι μόνο τα πολλά γυρίσματα που κάνουν, γιατί είναι μια καθημερινή σειρά και πολλές φορές και με διπλά επεισόδια. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι έχουν κοπιάσει πολύ σε αυτή τη σειρά. Πόσο μάλλον εκείνοι που κρατάνε και τους πιο μεγάλους ρόλους, ας πούμε έτσι. Λοιπόν, όπως η Άντζελα Γκερέκου. Με ιντριγκάρει πάρα πολύ να μιλήσω μαζί της για πάρα πολλούς λόγους. Η Άντζελα Γκερέκου έχει να εμφανιστεί στην τηλεόραση πάρα πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι να σας πω ακριβώς, θα μας τα πει η ίδια, αλλά είναι πάνω από δεκαετία σίγουρα από τα παιδιά της Νιώβης, που εκεί 12 χρόνια, 13 πριν. Συνειρμικά σου έρχεται στο μυαλό ότι έρχεται να κάνει μια γυναίκα που ζει στη Μάνη και ασχολείται με τις ελιές και όχι μόνο, έτσι, στη γη της ελιάς, όπως λέγεται και το σύριάλ μας, και σκέφτομαι ότι αυτή η γυναίκα μας πρωτοσυστήθηκε και έγινε αυτό που λέμε σε ένα βράδυ πασίγνωστη εδώ στην Ελλάδα, σαν το κορίτσι της Μάνης. Και λέω, κοίτα καμιά φορά πώς τα φέρνει η ζωή. Μετά από τόσα χρόνια επιστρέφει στην τηλεόραση, που δεν έχει παίξει πολύ στην τηλεόραση, και μπαίνει σε μια σειρά που λέγεται Η Γη της Ελιάς. Ναι. Και όλη αυτή η δράση είναι στη Μάνη. Ναι, ναι. Πολλά χρόνια όμως έκανε σύριαλ. Δηλαδή, κάπως θυμόμαστε διάφορα αποσπάσματα. Εγώ τη θυμάμαι στο Τμήμα Ηθών χαρακτηριστικά. Επίσης, οι περισσότεροι θυμούνται την Πρόβα Νηφικού που ήταν εξαιρετική και νομίζω ότι δεν ξαναλέω. Είναι χρόνια πριν. Η Πρόβα Νηφικού ήταν πριν 27 χρόνια στο 2025. Είναι πολλά. Δηλαδή, αυτά που λέμε τώρα είναι σύριαλ πολλά. Θα μπορούσε η Άντζελα Γκερέκου να δουλεύει πιο πολύ στην τηλεόραση. Όντως, νομίζω ότι αφοσιώθηκε στη μητρότητα, γιατί είναι πάνω απ' όλα μια αφοσιωμένη μητέρα. Η ζωή, η πολιτική. Είναι πρόεδρος του ΕΟΤ, φυσικά. Τώρα είναι πρόεδρος του ΕΟΤ, έχει περάσει και από το Υπουργείο, νομίζω, πολιτισμού.
ή τουρισμού. Δεν είμαι σίγουρη. Όχι, όχι. Τώρα παίζουν και τα δύο. Μπορεί να είναι και τα δύο. Υπουργός και από τα δύο έχει περάσει. Ο τουρισμός και, και δεν ξέρω ποιο ξέρει ότι είναι και αρχιτέκτονας. Και δεν είναι απλά ότι πήρε ένα πτυχίο στη Ρώμη που το πήρε κάποτε. Δούλεψε πάνω σε αυτό. Δηλαδή, στο είπε, δεν δούλευε για ανάπλαση υποβαθμισμένων περιοχών. Εγώ έχω πει ότι και αρχιτέκτονας και μητέρα. Και εξαγωγική κερκυραία. Αυτό έλεγα τώρα κι εγώ. Και μέσα σε όλα αυτά, μην ξεχνάμε ότι είναι και θα είναι, γιατί όπω έχω ξαναπεί, αυτό που γεννιέται όμορφο, όμορφο είναι μέχρι για πάντα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, η Άντζελα είναι μια όμορφη γυναίκα, μια πραγματικά πολύ όμορφη τραβηχτική γυναίκα. Με ενδιαφέρει να μιλήσω μαζί τη, όχι μόνο για τη γη τη Ελιάς, για τις σχέσεις μέσα στον χώρο τη πολιτική. Με ενδιαφέρει να μου πει για ποιο λόγο αποφάσισε να την επαγγελματική τη αδιαδρομία να την χειριστεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, να μην, κατά τη γνώμη μου πάντα έτσι, δουλέψει πολύ πολύ περισσότερο που θα μπορούσε. Και για ποιο λόγο πολλά κομμάτια τα κράτησε πολύ πίσω. Ακούω, ας πούμε, τώρα ότι μπορεί να συνεχίσει το βιβλίο του Τόλι Βοσκόπουλου, του σύζυγου της, που έφυγε από τη ζωή το προηγούμενο καλοκαίρι, που είχε ξεκινήσει για να γράφει τη δικιά του βιογραφία και κάπου διάβασα ότι την έχει ξεκινήσει ο ίδιος και είναι πολύ πιθανό η ίδια να τη συνεχίσει. Μπορεί να το έχει πει και η ίδια. Δεν είμαι σίγουρη, γιατί δεν δίνει και συχνά συνεδρίσεις. Δεν έχω πληροφόρηση πολύ. Γι' αυτό είναι πλούτος που θα την έχει σήμερα να τη ρωτήσει πολλά. Ας πούμε, ήξερες ότι έχει γράψει και στίχους για τον Τόλι Βοσκόπουλο πολλούς. Το αυτοκολλητάκι μου το έχει γράψει εκείνη. Όχι, δεν το ξέρω. Ναι. Και πολλούς άλλους, πολλούς άλλους. Δηλαδή έχει πολλές ανησυχίες και νομίζω ότι και άνθρωποι εκείνος που ασχολούνται. Δεν γράψει το γαλανομάτα. Καλά, ναι, γαλανομάτα μάγισσα, να σανταμώσω άργησα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολυπράγμων. Πολυπράγμων και νομίζω ότι αφιερώνεται σε ό,τι κάνει. Και θυμάστε που είχα φέρει μια φορά μια φωτογραφία. Αυτές τις πολλές διάφορες που κατά καιρούς που είχα ανοίξει ένα και κουτί και είχαν βγει πολλές που ήταν στο θέατρο μαζί με τον Τόλι Βοσκόπουλο τότε σε μια παράσταση, ένα musical. Το οποίο δεν θυμάμαι την υπόθεση γιατί είπαμε ήταν και πολλά χρόνια πριν. Καμιά εικοσαριά δηλαδή. Μπράβο, να. Α, έχουμε και πλάνα. Το ήρθε σαν όνειρο. Έχω τη φωτογραφία μόνο, ναι. Το ήρθε σαν όνειρο που παίζανε λοιπόν, μαζί. Μπορεί και να μην την ξανάδα από τότε και μετά. Προσπαθώ να θυμηθώ, έκανε κάτι άλλο που μπορεί να μπορέσαμε να κάτσουμε μαζί, να μιλήσουμε στο καναπέ τη εκπομπή. Να ειδοποιείτε από κοντά από τότε. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνάντηση. Ναι, και έχω την αίσθηση ότι δεν τη διάλεξε τυχαία τη γη της Ελιάς. Πιστεύω ότι μέσα στα χρόνια και πολλές προτάσεις θα της γίνανε για να επιστρέψει στην τηλεόραση. Νομίζω ότι αυτό το σύριαλ, όπως είπες και εσύ, κάτι την άγγιξε σε σχέση με όλο αυτό που ήταν και ο πρώτος ρόλος που την είδαμε και τώρα ξαναγύρισε με αυτό. Ένας πολύ σημαντικός ρόλος. Εμένα η μαμά μου λένε πάντως που θα είναι το τελευταίο επεισόδιο σήμερα. Δεν ησυχία παντού να μην ακουστεί τίποτα. Από τώρα. Ούτε τηλέφωνο, μόνο στα διαλύματα. Αν να μιλήσουμε τρέλα. Σε κανονικό, μου λέει τώρα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν, εγώ θα σας πω κάτι. Δεν ξέρω τι έχουν έτσι εγκρίνει να μου πούν για το σημερινό επεισόδιο. Θα πάρω τρελές πρωτοβουλίες. Μπράβο, Ελένη. Θα πάρω τρελές πρωτοβουλίες γιατί είναι το τελευταίο επεισόδιο. Εντάξει, δεν είναι πια ότι θα ανατρέψουμε όλο το. Ένα επεισόδιο είναι το σημερινό. Θα το δείτε. Ούτως ή άλλως θα το δείτε. Ούτως ή άλλως όλο. Να μην πω ότι, εν πάση περιπτώσει, στο σημερινό επεισόδιο θεωρώ ότι ο ρόλος που υποδίεται, η Αθηνά δηλαδή, που κάνει η Άντζελα Γερέκου, θα έχει μια μεγάλη, νομίζω εγώ το λέω, ανατροπή, το λέτε εξέλιξη, που κάπως έτσι θα ξεκινήσει η επόμενη σεζόν. Η ίδια δηλαδή, κάπως δεν θα είναι καλά τα νέα σήμερα. Αυτό θα το πω. Και τώρα, όταν θα έρθει και κάτι στον καναπέ μου, εάν την έχουν αφήσει να πει και κάτι παραπάνω, θα το πει. Αν να εξηγηθείς. Θα ξαναπάρω την ίδια πρωτοβουλία. Για πάρτι σας. Για καθώς εγώ το πει. Ένα τσικ παρακάτω. Αλλά νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε σε πολύ λίγο. Ελένη, είχες απόλυτο δίκιο για τη λεμονότητα. Είναι φανταστική. Ήτερε, παιδιά, γιατί έφαγα δεύτερο κομμάτι. Δεύτερο κομμάτι. Ναι, δεύτερες. Έφυγε το πιάτο μου, μην νομίζετε. Εδώ μου κάνει και παρατήρηση ο Δημήτρης. Όχι παρατήρηση. Είναι μικρός μου, λέει. Λέω, ναι, τρώω. Μου λέει, πώς θα μιλήσεις. Όπως πάντα. Δεν έκανα παρατήρηση με το φίλο. Δεν έκανα παρατήρηση. Το παρατήρησα το παρατήρησα. Δεν είπα ότι μου πες θα σε βγάλω έξω γιατί τρως. Είπες βρε Ελένη, τρως. Λέω τρώω. Μου λες ξεκινάει σε ένα λεπτό. Σου λέω και. Όχι γιατί αγώθηκα και ποιος θα μιλήσει. Ελένη. Ο αποσιολόγος της εκπομπής, παιδιά. Ορίστε, να το ήσουν και στο σχολείο. Τι αγωνίες έχεις, έχεις τέτοιες αγωνίες σοβαρά. Τι, ότι δεν θα προλάβω να καταπιώ. Όχι προσωπικού, γενικά να είναι όλα καλά. Δεν έχουμε τέτοια πρωτόκολλα. Μην έχω αγωνία, μην βγω εγώ πρώτος και μιλήσω. Γιατί.
Γιατί είναι πρωτάρι, γιατί δεν έχω ετοιμάσει τα μαλλιά. Τηλεόραση, καταλαβαίνει. Να ναι, και για το μαλλί σου είναι απερπίτο. Το μαλλί μου είναι απερπίτο. Μετά από αυτά που συνέβησαν εχθές και ό,τι έχει σχολιαστεί στα κοινωνικά δίκτυα για τον Στέφανο Τσιτσιπά, η ρίση είναι μία. Αυτό που όλοι έχουμε στο μυαλό μας, τα πιο λαμπρά μαλλιά φεύγουν στο εξωτερικό. Μαλλιά είπες. Μαλλιά. Με αφήνεις με το στόμα. Τα λαμπρότερα μαλλιά μας φεύγουν έξω, παιδιά. Αυτό είναι το γεγονός. Λοιπόν, το ξέρετε, θα το ξαναπώ. Είπε όλη τη ρουτίνα που φροντίζει αυτή τη μαλούρα. Σε ποιον την είπε? Στο BBC, σε μία συνέντευξη. Γιατί θέλα να μάθουν, ναι. Μάλλον, ελπίζω να μην το είπε χωρίς να το ρωτήσουν. Γιατί κάνει κάτι τέτοια tweets. Ελπίζω να μην ακολούθησε τη λογική των tweets και να τον ρώτησαν. Πόσο κρατάς, Στέφανε, ελπίζω να τον ρώτησαν, τα μαλλιά σου τόσο λαμπερά? Εκείνος λοιπόν, χαϊδεύοντάς τα, απάντησε ότι αυτή η κόμη δεν είναι τυχαία. Είναι ένα μαλλιαρό σερβίς όλο αυτό που βλέπετε. Λοιπόν, είπε ότι τα χτενίζω, λέει εδώ, επί 20 λεπτά κάθε μέρα σαν τη Ραπουνζέλ. Αποκλείεται. Ναι, το Ραπουνζέλ δικό μου. Όχι, δεν γίνεται να τα χτενίζει 20 λεπτά. Ούτε να τα χτενίζει, δηλαδή να τα μετράσει 20 φορές. Είμαστε 20 λεπτά. Όχι, παιδιά, ακούστε με. Τα λούζει δύο φορές. Τώρα, την ημέρα. Την ημέρα. Είναι μια ρουτίνα την οποία ονομάζουν εκείνος και οι συνεργάτες του The TT Routine. Ταφ, ταφ, τσίτσι. Τι τσίτσι, μα. Τσίτσι πας. Λοιπόν, τα τσιτσιλούζεις στην αρχή, λοιπόν, δηλαδή δύο φορές. Μετά, τα τσίτσι βουρτίζει. Τα βουρτσιτσίζει. 20 λεπτά, ακούστε με, επειδή τώρα δεν με πιστεύετε, μιλάω σοβαρά. Τι γράφει? Γράφει BBC, γιατί δεν βλέπω κιόλας. Ναι, ναι, BBC ναι. Γράφει και BBC. Βλέπω BBC. Αυτά τα άλλα πράγματα λέει και το κάνετε πλάκα. Όχι, τώρα. Όχι, BBC. Αλήθεια. Αυτά είπε. Λοιπόν. Είπε για τα μαλλιά του, Ελένη. Ελένη, πάμε. Έχει γίνει χαμός και στο διαδίκτυο. Έχουν βγει ακόμη και προϊόντα για τον Τσιτσιπά. Γιατί κατέληξε στο εξής. Τα αλούζει λοιπόν δύο φορές. Τα χτενίζει επί 20 λεπτά. Λίγο πριν κοιμηθεί, βάζει baby oil και. Α! Ορίστε, με κάνατε. Συγγνώμη. Τα αλούζει λοιπόν δύο φορές. Τα χτενίζει επί 20 λεπτά και μετά βάζει ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο. Από τη μάνη. Ελαιόλαδο δεν το μέσω διάρκεια. Είναι το μαλλί, ρε παιδιά. Παιδιά, πάρα πολύ. Το έχω δοκιμάσει. Λένε δεν βγαίνει με τίποτα. Δεν βγαίνει με τίποτα. Παιδιά. Περιμένετε. Αν απορείτε γι' αυτό, θα σας πω γιατί απορεί το Facebook και το Twitter. Γιατί λίγο πριν κοιμηθεί βάζει baby oil και τι προσθέτει επάνω. Χωριάτικη. Αβοκάντο. Ρίγανη. Άσε μας. Ρίγανη. Θα βάζεις ότι βάζει και φέτα σε λίγο, Δημήτρη. Δεν βάζει καθόλου φέτα. Μου θυμίζεις κάτι τις συμμαθήτριές μου που παίρνανε τότε, τα διαβάζαμε στα περιοδικά και έλεγε βάλτε ένα αυγό στο κεφάλι σας. Θα γίνει και βάλτε και λίγο λάδι. Εγώ. Και βρώμα, παιδιά. Και το πράγμα αυτό να μην καθαρίζει, το μαλλί να μην γυαλίζει ποτέ. Μιλάμε να πέφτει το μαλλί σαν κατσιασμένο, έτσι κολλημένο. Το μαλλί μου μεγαλώνει μακριά στα πάνω, έβαζα λεμόνι. Με λεμόνι τα το λεμόνι και το λέγανε τότε για να κάνει λίγο αντάβιε. Εννοείται. Και καθόμασταν κι εμεί στι βεράντε πάνω. Έτσι. Και τα χαμομήλια. Κοκάλωνε το μαλλί και λέγαμε α, θα ανοίξει όμω λίγο. Πού να ανοίξει, μόνοι μα νομίζαμε κι άλλοι. Και όμω ρίγανε. Και αυτό που αναρωτιούνται όλοι είναι καλά όλα τα άλλα. Πε το λάδι, θα το λούσει, θα το ξαναλούσει, κάπω θα φύγει. Η ρίγανη, πώ βγαίνει η ρίγανη? Δεν ξέρω, τόσα χρόνια δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Το ελαιόλαδο. Μπορεί να βάζει ρίγανη έλαιο, ρε παιδιά. Αυτό το. Όχι, ρίγανη κανονική ελληνική. Τι την κάνει έτσι και την τρίβει από πάνω? Ναι, δεν ξέρω τώρα αν είναι το κλαδί, αλλά μπορεί να το παίρνει. Αφήστε με, θα με τρελάνετε. Μα τρελάει ο Στέφανο. Φεύγω από το Στέφανο. Με αυτή τη μαλούρα σα νίκησα, φωνάζει στα γήπεδα. Μπράβο, Στέφανε. Δημήτρη, σταμάτα πια. Πάμε εδώ τώρα να δούμε λίγο έτσι ένα πλάνο ωραίο να χορεύει ένα ωραίο 90χρονο παππού με την εγγόνα του. Μπάλο. 190. Αλλά η ψυχή είναι 15. Ορίστε. Πού είναι? Εδώ. Είναι στη Σινούσα, στη γιορτή Φάβας. Σινούσα. Ναι. Τι ωραία. Μια χαρά. Το λέει η καρδιά του. Πέρασε τέλεια. Ωραία, πάλι καλά που βγήκε εμείς το υλικό και το βλέπουμε, δεν αισθανόμαστε. Παιδιά, οριακά τον προλαβαίνει η κοπέλα. Δημήτρη. Όχι, εκείνη, έχει ρυθμό και όμως εκείνος την προφταίνει. Το βλέπετε. Ναι, ναι. Πιο γρήγορος από εκείνη, αυτό εννοώ. Να, να, το λέει η καρδιά του. Χίλια μπράβο και την αγάπη μας να του στείλουμε. Ψυχή. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον γιατόν και να τον ακούσουμε βεβαίως τι μας λέει. Ο Θανάσης Πατριαρχέας μετά το. Τι, έκανα λάθος το όνομα? Όχι, Θανάσης Πατριαρχέας, ο γνωστός και ως άγγελος. Ο γνωστός ως άγγελος, αυτό το ψηλό, ωραίο αγόρι που κάνει τον κριτικό στο σασμό και που μάλλον τον έκανε. Εμάς δεν ήθελε να μας το πει.
μας το είπε με έναν τρόπο, είπε δεν θα είμαι του χρόνου, θα είμαι σε άλλο σύριαλ. Οπότε λες, πού θα τον στείλουν, ταξίδι, αφού θα πάει σε άλλο σύριαλ. Θα πάει σε άλλο σύριαλ, δεν μας αποκαλύπτει πώς θα τελειώσει ο ρόλος του, αλλά... Κάτι φανταζόμαστε. Γιατί... τελείωσε. Άγριο παιδί, αυτό. Πάει. Αποχαιρέτα τον, τον άγγελο που χάνεις. Μιλάει δεν είναι ότι φεύγουν και με παρέτηση. Με κουμπουριά φεύγουν. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Μιλάει για την εμπειρία και για το πώς ήταν να γυρίζει τις σκηνές αυτές με τη Μαρία Τζοπανάκη, που κάθε φορά λέγανε ρε παιδί μου, μήπως να βγούμε λίγο πιο συμπαθητικοί αυτή τη φορά. Μήπως αυτή τη φορά να είμαστε λίγο, να μην είμαστε τόσο έτσι έντονοι και ξέρεις κακοί. Ναι. Αλλά έχει περάσει καταπληκτικά στο σασμό και το κρατάει σαν μια πολύ θετική εμπειρία. Εμένα με έχει εντυπωσιάσει άλλο πράγμα. Λένε, είναι 35 χρονών αυτό το παιδί. Το ξέρεις ότι ετοιμάζεται να γίνει πατέρας για τρίτη φορά. Το ξέρω. Είδες πώς μιλάει για τη γυναίκα της ζωής του, το πόσο με δικά μου λόγια θα το πω. Του έχει αλλάξει τη ζωή, πόσο, ναι, πόσο γεμάτος νιώθει, πόσο η, η σχέση τους και η ανάπτυξη της οικογένειας, γιατί είναι ακόμα στο αυτό το δρόμο, δηλαδή, έτσι όπως μας το λέει, είναι τύπου... Δεν νομίζω θα μείνουμε στα τρία. Ναι, θα ναι, συνεχίσουμε. Ακριβώς. Μιλάει για την περιοδία που έχει να κάνει το καλοκαίρι, ότι θα ταξιδέψει με την οικογένειά του, τις κόρες του, τη γυναίκα του. Ότι δεν θα μπορούσε να μην τον ακολουθήσουν στην περιοδία και ότι θέλει και άλλα παιδιά. Και μακάρι η γυναίκα μου να αντέξει, γιατί εγώ θέλω μεγάλη οικογένεια και είναι για εκείνον ένα θαύμα. Πατεραρχίας. Έχει βρει τα πάντα σε αυτή τη γυναίκα. Γιατί λέει ότι δεν ήταν ότι ήταν κάποιο στοχοπροσιλωμένο, να το πω έτσι, ο οποίο έλεγε α, εγώ θέλω να κάνω παιδιά. Όποια βρω, αυτή θα είναι. Εκείνη του άλλαξε την οπτική του για τη ζωή και για τα πράγματα. Και τώρα έχει αγκαλιάσει πια το κομμάτι οικογένεια, περισσότερο δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ, αν τον πετύχεις στο σασμό, όταν τον βλέπεις, σε ψήνει για κριτικός. Ναι, ναι. Κριτίκαρος αυτός, ψηλός, μελαχρινός, σκούρα όλα, λίγα λόγια και καλά. Και μέχρι εκεί, σε ψήνει εντελώς. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε. Αλήθεια, από πού είναι? Η καταγωγή του. Ναι. Κάτσε, το, έχουν λοιπόν λίγο πάνω, ξέχασα, και άλλοι τέσσερις κάτω. Πίστευες ότι επειδή τελειώνουμε αύριο πλήτως τα φαπ. Ένα τελευταίο φαπ στο φαπ. Έχει τελειώσει το κουν πάντως, δεν ξέρω από πού ήρθε, αλλά στο κουν προσγειώθηκε. Τέλος πάντων, πάντως διακριτικός μας ψήνει. Τι είναι όμως, για να το δούμε. Τι θα γίνει με τον Άγγελο? Του χρόνου θα είμαι σε άλλη σειρά πάντως. Αυτό μπορώ να πω. Πώς είναι αυτό το, το συνέστημα όταν αποχαιρετάς μια σειρά που έτσι έχεις δεθεί πολύ? Εγώ συγκινήθηκα πολύ γιατί θα μου λείψουν και κάποιοι άνθρωποι. Μεγάλη κόντρα με τη Μαρία Τζοπανάκη, την οποία αγαπάμε πολύ, αλλά την αγαπάμε ναι, να τη μισούμε. Ναι, ναι, ναι. Αφού υπήρχαν και σκηνές που λέγαμε σήμερα μην βγούμε τόσο κακοί. Και νομίζω ότι τις περισσότερες, για να μην πω όλες τις σκηνές που έπαιξαμε τη Μαρία, τις χάρηκα πάρα πολύ. Ο κόσμος χωρίζεται σε στρατόπεδα. Βρουλάκιδες, σταματάκιδες. Είναι ωραίο αυτό. Και έτσι πρέπει. Στο δρόμο τις περισσότερες φορές δεν με σταματάει ο κόσμος να μου πει κάτι κακό. Συνήθως είναι για καλό. Αλλά πού και πού τα αυτιά μου παίρνουν ότι άσε λίγο ήσυχος στους σταματάκιδες. Και μπορεί να έχουν και δίκιο. Βρισκόμαστε στη σκηνή του θεάτρου Λαμπέτη, όπου γίνονται περίεργα πράγματα επίσης, στη Μεγάλη Πλεκτάνη. Γίνεται ένας χαμός, καλοκαιρινή κωμωδία, ξεκαρδιστική, και νομίζω ότι και ο κόσμος το βλέπει αυτό, και γιατί το γεμίζει το θέατρο μέχρι τώρα και περνάει καλά. Τι θα δείτε για περιοδία? Είναι πολύ μεγάλη περιοδία, μπορεί να φτάσουμε σε 60 πόλεις. Η οικογένεια θα ακολουθήσει? Μάλλον σε όλη την περιοδία. Εγώ θέλω πάρα πολύ, γιατί είναι... θα είναι μαχαίρι στην καρδιά να είμαι τόσο καιρό μακριά. Ήδη το έχω κάνει μια φορά που ήταν 2 εβδομάδες μακριά από την πρώτη μου κόρη και δεν θέλω να το ξανακάνω αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος περιμένει και ένα παιδί. Το τρίτο. Έχει το μυαλό του στο τι συμβαίνει σπίτι όταν βρίσκεται στη σκηνή? Όταν βρίσκομαι πάνω στη σκηνή, όχι, δεν έχω πουθενά άλλο το μυαλό μου. Με το που φεύγω από τη σκηνή, το μυαλό μου είναι στα παιδιά μου και στην οικογένειά μου. 3 χρόνια περίπου. Ναι, ναι, 3 παιδάκια. Ένα χρόνο. Εγώ θέλω, αν αντέχει η γυναίκα μου εννοείται, θέλω πολλά παιδιά. Ήσασταν ως οικογένεια πολλά παιδιά στην οικογένειά σου? Μόνος μου. Κάποιοι είπαν ότι μπορεί γι' αυτό. Δεν ξέρω. Δεν μου αρέσει να βάζω ταμπέλες, αλλά θέλω. Δεν το ήθελα πάντα να κάνω οικογένεια, αλλά με το που γνώρισα τη Vivian, νομίζω ότι τότε όλα άλλαξαν. Μέσα μου κούμποσαν κάποια πράγματα που εκεί είμαστε. Και ευτυχώς εκεί είμαστε και συνεχίζουμε δυνατοί και ενωμένοι. Ό,τι έλειπε από τον εαυτό μου τα προηγούμενα χρόνια έρχεται και κουμπώνει μαζί με τα παιδιά και την οικογένεια, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο και η Vivian. Και δεν θα το άλλαζα αυτό στον κόσμο για τίποτα. Είναι
ένα στήριγμα το οποίο, ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να το ζητήσω αυτό το στήριγμα. Ξέρω ότι είναι δίπλα και καταλαβαίνει κατευθείαν. Δηλαδή τώρα π.χ. ήξερα ότι είμαι λίγο πιεσμένο σήμερα. Μου είχε πάρει παγωτίνια, μου είχε πάρει ένα παγωτίνι να ηρεμήσει. Αυτό το πράγμα είναι τι πήρε, ένα παγωτίνι. Αυτό είναι ανεκτήμητο όμως. Ισχύει αυτό που λένε για τα κόριτσια και τον μπαμπά, ότι τον τουμπάρουν πολύ εύκολα. Ναι, ισχύει. Προσπαθούν. Τα παιδιά και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά δοκιμάζουν τα όρια μας συνεχώς. Προσπαθώ δηλαδή να κρατήσω ό,τι όρια γίνεται, όσο γίνεται να τα κρατάω. Ανυπομονείς για την στιγμή που στις θέσεις θα κάθονται και τα παιδιά, γιατί φαντάζομαι δεν έχει δει ακόμα. Ανυπομονώ, το έλεγα και σήμερα, μου ρώτησε η μεγάλη μου κόρη, λέει, μπαμπά πού πας, και της είπα πάω στο θέατρο, να έρθω. Λέω, είσαι μικρή ακόμα. Μου λέει, εγώ θέλω να έρθω. Νομίζω ότι ο Θανάσης Πατριαρχίας μόλις περιέγραψε την τέλεια σχέση. Αυτή τη σχέση που η γυναίκα του τον καταλαβαίνει και του φέρνει το παγωτίνι όταν δεν είναι καλά και εκείνος το ίδιο. Μια πολύ ωραία οικογένεια, δηλαδή περιέγραψε κάτι πανέμορφο, κάτι πολύ ωραίο. Τουφτουφτου. Το παγωτίνι είναι πολύ σημαντικό. Γιατί παγωτίνι. Είναι ένα παγωτίνι, αλλά δεν είναι ένα παγωτίνι, είναι ο συμβολισμός. Ναι, δεν μπορεί να το πάρει. Να το παίρνει το κιλό πάνω αυτά. Σταμάτα, μωρέ, πεζέ πια κι εσύ. Σταμάτα. Είναι το πιο ρομαντικό πράγμα. Αυτό, το πιο ρομαντικό πράγμα είναι που σου λέει ο άλλος, σε σκέφτηκα με μια μικρή κίνηση. Καλά. Πάμε σε κάτι λίγο πιο απλό, πιο έτσι λες. Τώρα αυτό που κολλάει, αλλά κολλάει πάντα. Είναι το θέμα του Σάβα. Ο Σάβας πήγε και έκανε ένα θέμα, παιδιά, για κάποια πράγματα που η αλήθεια είναι δεν τα σκεφτόμαστε από πριν, αλλά καμιά φορά λέμε ναι, αλλά αν σου συμβεί αυτό, είσαι προετοιμασμένος. Δηλαδή, αν ξέρω κατά ποιο το παιδί σου, ένα κομματάκι, λέω εγώ, ψωμί, αν του τσιπήσει κάτι που δεν είναι κουνούπι, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Αν, τόσα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να σας αγχώσω, αλλά μ' άρεσε που τα είδα έτσι οργανωμένα από το Σάβα και λέω: μπράβο, ρε Σάβα. Είδες για να είσαι πατερούλης. Άμα γίνεσαι πατερούλης, πώς αρχίζεις και σκέφτεσαι και άλλα πράγματα και λες, πέρασα... Αν μου συμβεί αυτό. Πήγα πέρασα την εκπαίδευση, Ελένη, γιατί είδα μπροστά μου περιστατικό και λέω: οπ, δεν ήμουν έτοιμος. Και αν συμβεί σε κάποιον δικό μου ή να μπορώ να βοηθήσω. Είναι πάρα πολλοί μύθοι που καταρρύψαμε σε αυτό το βίντεο και θεωρώ ότι αυτό το μάθημα θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία. Πάμε να δούμε τι μας είπε ο ειδικός, γιατί είναι μεγάλο το βίντεο και μιλάει για πάρα πολλά πράγματα. Πρώτες βοήθειες σε οτιδήποτε μπορεί να μας χρειαστεί. Κάποια μπορεί να τα ξέρουμε. Δεν είμαι σίγουρη όμως αν τα ξέρουμε όλα. Πάμε λίγο. Πόσο εκπαιδευμένος είναι ο Έλληνας στις πρώτες βοήθειες? Στατιστικές μας λένε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων δεν είναι σωστά εκπαιδευμένο. Έχουμε και πολλούς θανάτους που θα μπορούσαμε να τους είχαμε αποφύγει, αλλά και πολλούς τραυματισμούς και αναπηρίες, γιατί οι πρώτες βοήθειες δεν είναι μόνο πράγματα που κάνουμε, αλλά και πράγματα που δεν κάνουμε. Ποια είναι μικρά βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε άνθρωπος για να μπορέσει να αντιμετωπίσει καθημερινές καταστάσεις? Μπορούμε να τσιμπήσει μια μέλισσα, μια σφίκα. Τότε δεν θα πιάσουμε με μια λαβίδα με το χέρι μας έτσι να πιάσουμε το κεντρί να το απομακρύνουμε. Θα κάνουμε μια παράλληλη κίνηση με το δέρμα, με την ταυτότητά μας, με μια card visit έτσι. Έτσι θα τραβηθεί ο σάκος μαζί με το κεντρί και θα φύγει. Οπότε μετά μπορούμε να βάλουμε λίγο πάγο, μπορούμε να βάλουμε αντισταμινικές κρεμούλες και όλα καλά. Τα εγκάβματα μπορούν να είναι πολύ σοβαρά. Συνήθως τα ξεχωρίζουμε σε τρεις βαθμούς. Τα ξέρεις σίγουρα. Είναι το πρώτο που είναι η κοκκινίλα, το δεύτερο κοκκινίλα με φουσκάλα και το τρίτο την ολική καταστροφή. Ας υποθέσουμε ότι καήκαμε στο μάτι, στο σίδερο κάπου. Βλέπουμε ότι έχει κοκκινήσει και πονάει. Όσο καίει, κάνει ζημιά. Οπότε τι πρέπει να το κάνουμε? Να το κάνουμε να σταματήσει να καίει. Με νερό, με ψήξη. Οπότε θα βάλουμε το χέρι, το πόδι, την επιφάνεια που κάηκε, 15 λεπτά με το ρολόι κάτω από τρέχον νερό. Σημαντικό είναι να μην βάλουμε πάνω γάζες ή μαντήλια ή οτιδήποτε, γιατί θα κολλήσει, μόνο γάζες ειδικές για εγκάβματα. Πώς έχει βγει ο μύθος της οδοντόκρεμας? Ναι. Παλιά οι οδοντόκρεμες είχαν πάρα πολύ μέντα μέσα. Η μέντα τι κάνει, δροσίζει. Οπότε βάζαμε την οδοντόκρεμα, δρόσιζε και είχαμε την ψευδαίσθηση ότι βοηθάει. Αλλά οι οδοντόκρεμες έχουν και άλλες χημικές ουσίες που δεν είναι για να απορροφηθούν από το σώμα. Τα παιδιά έξω παίζουν στην αυλή, μπορεί να πέσουν να χτυπήσουν και να έχουμε καρουμπαλάκια. Θα πάρουμε μια βρεγμένη πετσέτα, θα τη βάλουμε πάνω στο καρούμπαλο να δροσιστεί ή μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και το παραδοσιακό βούτυρο. Δεν θα βάλουμε πάγο στο κεφάλι του παιδιού.
Ο λόγος είναι ότι ο φλοιός του εγκεφάλου, του κρανίου, είναι λεπτός και δέχεται αυτό το κρύο εγκέφαλος και μπορεί να πάρει αντίμετρα μετά και να λειτουργήσει με λάθος τρόπο. Επίσης τώρα στο τρέξε από εδώ, τρέξε από εκεί, τα παιδιά ανεβάζουν πίεση, μπορεί να έχει και ζέστη και να αρχίσει να τρέχει η μυτούλα. Παλιά τι μας κάνανε, το κεφάλι πίσω. Το σωστό είναι μια ελαφριά κλίση μπροστά, να αφήσουμε το αίμα ελεύθερα να τρέχει έξω. Μπορούμε να πιέσουμε με τα δύο δάχτυλα εδώ στο σκληρό της μυτούλας και η αιμορραγία θα σταματήσει. Κάποιος υποθυμάει, για οποιοδήποτε λόγο. Ισχύει ότι πρέπει να του σηκώσουμε κατευθείαν τα πόδια ψηλά. Οι περισσότερες λιποθυμίες δεν έχουν κάποια σοβαρή παθολογική αιτία. Σε αυτά τα περιστατικά, ψυσαγωγικά, αν σηκώναμε τα πόδια ψηλά, μπορεί και να βοηθούσε. Αλλά μπορεί να λιποθυμήσουμε και από ένα εγκεφαλικό, από υψηλή πίεση ή από άλλα παθολογικά αίτια. Οπότε και αν σηκώναμε τα πόδια ψηλά, θα τα κάναμε χειρότερα, θα επιδεινώναμε την κατάσταση. Αφού ελέγξουμε πρώτα την αναπνοή του, να το βάλουμε σε μια πλάγια θέση και να περιμένουμε σιγά σιγά να ανακτήσει τις αισθήσεις του ή να καλέσουμε τα ασθενοφόρο. Είμαστε στο οικογενειακό τραπέζι, τρώνε πολύ γρήγορα και μιλάνε ταυτόχρονα, να που κάθεται ένα κομμάτι στο λαιμό. Όταν τρώμε δεν μιλάμε και το πιάτο μας κοιτάμε. Αν συμβεί όμως ένα τέτοιο περιστατικό, του λέμε να βήξει. Μπορεί να θυμηθεί και να προσπαθήσει να βήξει και με το βήχα να ελευθερωθεί ο αραουγός. Αν δεν τα καταφέρουμε όμως, θα πάμε συλλαβές ελευθέρωση του αραουγού. Θα αρχικά, αφού τον στηρίξουμε το χέρι μας, θα κάνουμε 5 δυνατά χτυπήματα με την παλάμη μας, με το σκληρό της παλάμης, ανάμεσα στις ομοπλάτες του. Με φόρα προς τα μπροστά. Θα κάνουμε αυτή την κίνηση. Αν αυτό δεν βοηθήσει, θα πάμε από πίσω του, θα κάνουμε γροθιά, όποιο χέρι μας εξυπηρετεί, θα το βάλουμε κάτω από τα πλευρά μας, εδώ που τελειώνουν τα πλευρά μας, από κάτω στο ύψος του μάχου περίπου, κάτω από το διάφραγμα, το άλλο χέρι από πάνω και θα πιέσουμε 5 φορές δυνατά, με όλη μας τη δύναμη, μέσα και προς τα πάνω. Τι δεν θα κάνουμε? Δεν θα κάνουμε χτυπηματάκια στην πλάτη. Δεν θα πιούμε νερό. Μετά το φαγητό, όπως και εγώ καμιά φορά συνηθίζω, θέλω να μπω λίγο να πλατσουρίσω στη θάλασσα. Όταν εγώ θα πάω τώρα φουσκωμένος, πουρισμένος, να πάω να κολυμπήσω, δεν θα έχω αρκετή ενέργεια για να κολυμπήσω. Με αποτέλεσμα θα πάω λίγο πιο μέσα, θα πάω λίγο στα άπατα και θα αρχίσω να ζορίζουμε τώρα. Αρκετά περιστατικά τέτοια παθαίνουν και έμφραγμα μάλιστα κατά διάρκεια της κολύμβησης. Ναι. Οπότε μετά το φαγητό, καλό είναι να μην κολυμπάμε. Πολλά όντως που τα ξέραμε αλλιώς. Πάγο που είπε στο κεφάλι. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να βάλουμε πάγο. Ενώ δεν πρέπει στο κεφάλι πάγο. Το βούτυρο που είπε, το ξέραμε ότι είναι για να απαλύνει μετά περισσότερο το σημάδι, να μην μείνει μελανιά στο καρούμπαλο. Ναι, για το στο καρούμπαλο. Το παιδάκι πόπο, ναι, για να μην πεταχτεί, ναι, ας βάλουμε λίγο, ναι, βούτυράκι. Βούτυρο, αλλά δεν έβαζες και πάγο. Εγώ έχω βάλει πάγο. Και δεν έχω βάλει πάγο. Ναι, στα μικρά παιδιά. Ας πούμε, ζωντόκρεμα δεν κάνει καλό στα καυσίματα. Που είχε μείνει μύθος. Εγώ το ξανάκουσα φέτος αυτό. Μέχρι και πέρσι ήξερα ότι αυτό είναι, αυτό βάζεις και αυτό έβαζα, για να πω και την αλήθεια. Ναι, γιατί, ναι, εγώ γενικώς με τα καψίματα το έχω πολύ εύκολο στα χέρια μου. Τώρα, αλλά διαβάσατε για την μπλε μέδουσα ότι δεν πρέπει να, δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να βάλεις αμμονία όπως στο τσίμπημα από κανονική μέδουσα. Όπως επίσης παίρνεις μια πιστωτική κάρτα τέλος πάντων, δεν υπάρχουν πια τηλεκάρτες, και το ξύνεις για το να φύγουν τα πλοκάμια. Ο σάκος και το πλοκάμια, όπως φαίνεται. Ναι, πάντως όχι, λέει, με το χέρι, γιατί όπου ακουμπάς θα παθαίνεις το ίδιο πράγμα. Νομίζω ότι είχαν πει στο δελτίο, γιατί έχουν μιλήσει πολύ για αυτό το θέμα και να το έχουμε στο νου μας. Δεν ξέρω ακόμα σε ποια μέρη της Ελλάδας ή αν έχουν εμφανιστεί. Στην Άνδρο δεν έχουν βγει ακόμα, δεν ξέρω. Πέρσι θυμάμαι τα είχαμε δει τον Αύγουστο, που ήταν η πρώτη φορά που είδαμε μέδουσες και είχαμε τρελαθεί, μας είχε φανεί τόσο παράξενο. Τώρα ακόμα δεν έχουμε δει κάτι. Λοιπόν, νομίζω ότι άκουσα στο δελτίο, αλλά θα ξαναρωτήσω για να το δω, γιατί πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Θα βρεθούμε στη θάλασσα, μπορεί καν να μην τις δούμε, μπορεί να μας ακουμπήσουν. Νομίζω ότι είπαν ότι πρέπει να βάζουμε από το αλατόνερο της θάλασσας και μέσα λίγο ξύδι και να περνάμε επάνω. Δεν ξέρω. Πάντως, καλό είναι να είμαστε ενημερωμένοι γι' αυτό. Πάντως, ειδικά, ναι, στη θάλασσα, όταν είμαστε και με τα παιδιά μας και αυτά, καλό είναι να ακούμε τις οδηγίες και να μπορούμε όσο. Εμένα που είχε τσιμπήσει το γιο μου όταν ήταν πολύ μικρούλη, σε ένα ταξίδι μας στο εξωτερικό και με τα πλοκαμάκια επάνω στο κορμί του. Φαντάζομαι τώρα τι μέδουσα ήταν στο εξωτερικό, όχι εδώ. Και δεν στο σημάδι. Καλά, δεν βγαίνανε. Ξαφνικά εκεί που κολύπαγε το παιδάκι άρχισε να ουρλιάζει πολύ έντονα. Αυτό που λέμε, δεν μπορεί, λες τώρα, αφού ήταν έτσι δίπλα μου και κάνει έτσι. Τι έπαθε? Ουρλιαχτά. Εκεί τότε μας βάλανε ξύδι, νερόξιδο. Χλιαρό νερό, ρίξαν μέσα ξύδι.
Γιατί ήταν και πολύ μικρό το παιδί, δηλαδή δεν ήταν. Δεν ξέραμε αν ήταν αλλεργικό. Ήταν πολύ, πολύ μικρό. Το πέρασαν από πάνω, αλλά επειδή και εκείνο όταν το βγάλαμε, μα και εγώ είχα κουμπίσει και το παιδί, αυτά είχαν πάει παντού. Παιδιά, ξέρετε τα σημάδια, πέρασε ένα χρόνο για να φύγουν τον κορμί του Άγγελου. Αλήθεια. Που ήταν τότε 3-4 χρόνων. Ένα χρόνο, αφού έλεγα δεν θα φύγουν ποτέ τα σημάδια έτσι, έτσι. Πλοκαμάκια, πλοκαμάκια στο νερό. Να σε ακουμπήσει το νερό τη, το νερό είναι επίση καίει. Τρομερό. Να προσέχετε γενικώς. Δεν ξέρω τι θα δούμε φέτος. Αλλά γενικώς να προσέχετε. Τώρα, δεν ξέρω αν το στείλανε και σε εσάς. Μου στείλανε ένα τρέιλερ για μια ταινία που έρχεται τον Οκτώβριο και τη λέω έτσι με συστολή πριν, γιατί θα μπει και ο Θοδωρής τώρα. Τώρα που δεν είναι μέσα. Λοιπόν, μου στείλανε μια ταινία που εμένα μου αρέσουν οι πρωταγωνιστές. Είναι αυτό που λέω. Ρε, είναι Star και οι δύο. Ναι, μ' αρέσει, θέλω να τους δω μαζί. Για ποιον μιλάω, George Clooney και Julia Roberts, οι οποίοι, πω πω, τον έχω απέναντί μου, δεν τον κοιτάζω, κοιτάζω εσάς, αγαπητοί τηλεθέατες. Πω πω, τι ντροπή. Κοιτάζω εσάς όμως γιατί δεν φταίω εγώ, μου το στείλανε σήμερα. Λοιπόν. Όχι, όχι, εμένα μου το έστειλε μια εταιρεία. Θες να πω και το όνομα της γυναίκας, αφού μου το έστειλε στο mail. Δήμητρα η Αργυράκη στην Τούλιπ, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, και λέω, αχ, να σε καλά, πώς ξέρεις τι θέλω να δω. Λοιπόν, μου το στέλνει το τρέιλερ, το έχουν πάρει όλοι εδώ μέσα το τρέιλερ. Δεν ξέρω πώς έχει φτάσει παντού αυτό το τρέιλερ. Λοιπόν, αυτοί οι δύο είναι ένα ζευγάρι χωρισμένο. Και αναγκάζονται να ξαναβρεθούν μαζί γιατί θέλει να παντρευτεί η κόρη τους, αλλά κάπως εκείνοι έχουν στο μυαλό τους ότι μην κάνει και αυτή το ίδιο λάθος. Εδώ κάπου βάζω μια τελεία, γιατί τα τρέιλερ πάντα τα λένε πολύ καλύτερα. Αν επιστρέψουμε, θα θυμηθεί σε πόσες ταινίες έχουμε πέσει. Να, είδες. Είδες. Μας εδώ δεν χρειάζεται κανείς να σου πει κάτι. Λες, ρε, μ' αρέσει. Θα με χαλαρώσουνε, θα χαμογελάσω. Θα δω δύο τύπους που μ' αρέσουνε. Ναι, όντως. Και εγώ ελπίζω να συμβαίνουν πιο πολλά στην ταινία από ό,τι στο τρέιλερ. Δεν χρειάζεται όλα να συμβαίνουν τόσο φοβερά πράγματα. Κατάλαβες τώρα τι λέω. Είναι μια ρομαντική κωμωδία. Εδώ προσπαθούν να μας πείσουν οι δυο τους ότι αυτό που ξέρουμε, ότι οι δυο τους μαζί είναι μια χαρά. Είναι. Δηλαδή και σε δραματικά που τους έχουμε δει, το Money Monster, Confessions of a Dangerous Mind, αλλά και στο Ocean's 12, έχουν μια μικρή χημεία που δεν είχε αυτή, ας πούμε, τον Brad Pitt στο Μεξικάνο. Τον Brad Pitt καμία σχέση. Ο Μεξικάνος δεν μ' άρεσε και σε ταινία εμένα. Που ήταν σαν αδέρφια. Εσύ μπορείς να πεις ότι ήταν μια καταπληκτική ταινία. Δεν ήταν καλή μαζί, πώς το λένε γι' αυτό. Και παλιά κάνανε αυτά τα τεστ της αρμονίας, της χημείας, για να δούνε αν δένουν και αν κάτι προκαλούν στο κοινό. Αυτοί οι δύο λοιπόν το έχουν, είναι σαφές και είναι ένα έργο λίγο πνεύματος και τόνου. Δηλαδή, ή πάνε στον παλί και απλά χαριεντίζονται και καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ καλύτερα από χωρισμένοι. Λίγο οι πρωταγωνιστές, λίγο ότι θα γελάσει το χιλάκι μας, λίγο ότι θα ξεπροβληματιστούμε. Λίγο ότι έρχεται τον Οκτώβρη, πρώτο Θεός, καλά να είμαστε, πώς θα είμαστε. γιατί να μην τη δούμε αυτή την ταινία. Ενώ ξέρει κανείς, ρε παιδί μου, κάθε μέρα κάπως κάποιο ο καθένας κάπως έρχεται. Κάτι παιδί, μπορεί να προκύψει στη ζωή σου, να μην προκύψει τίποτα. Λέω, Οκτώβρης, πάνε 4 μήνες. Είναι ωραία να περιμένεις να θυμάσαι που σου λέω το τελευταίο καιρό. Εγώ δεν μπορώ να βρω. Ποιοι είναι αυτοί οι νέοι στάρ του Hollywood. Κάποιοι άνθρωποι θα πάω να δω την ταινία τους γιατί μου αρέσουν αυτοί. Σωστό. Είναι άλλο να μου πεις εσύ που σε εμπιστεύομαι ότι η Ελένη μου αυτή είναι μια πολύ καλή ταινία και μπορείς να τη δεις ευχάριστα. Γιατί μπορεί να είναι μια πολύ καλή ταινία και να μου πεις άστο, Ελένη, δεν για σένα. Θα κοιμηθείς. Λοιπόν. Όχι, γιατί με ξέρει, ρε παιδί μου. Αλλά εδώ δεν χρειάζεται να μου πει ο Θοδωρής κάτι. Θα τη δω. Δεν έχω μεγάλες προσδοκίες. Να περάσω ευχάριστα. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να είναι τέχνη. Εντάξει, μου είπα εγώ, όχι. Πήγε να τη δεις και πες μου. Δεν είπες, γιατί ευτυχώς δεν το έχεις δει. Γιατί αν το έχεις δει, μπορεί να. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι. Ξεκινάει και έχει πολύ. Αλλά στη μέση το χάνει. Άνευρο, κουραστικό. Κάνει κοιλιά. Τι να κάνει. Έτσι είναι η ζωή. Σκληρή και θα παραμείνει σκληρή. Και κάνω και κοιλιά από ένα σημείο και μετά η ζωή. Τι ζούμε. Λοιπόν, άκου. Προσπαθούμε πάντως. Άκου, Θοδωρή μου. Άκου, σήμερα είναι η μέρα σου να ακούς για τα κινηματογραφικά. Άκου, Θοδωρή μου. Αρκετές φορές αυτή την εκπομπή έχει έρθει κουβέντα στα βιβλία. Α, και την τελευταία φορά που σας μιλούσα για το Shopflix, πάλι για βιβλία μιλούσα, αλλά και χθες μιλούσα πάλι για βιβλία. Γενικώς μιλάω συχνά για βιβλία. Για ένα πολύ βιβλίο που έχω μιλήσει ίσως περισσότερο από το οτιδήποτε, χωρίς να μπορώ να σας το περιγράψω γιατί δεν είναι τόσο εύκολο. Ήταν εκεί που τραγουδούν οι Καραβίδες. Mm-hmm. Άκου λοιπόν τα νέα που τα ξέρεις, αλλά ακούστε τα κι εσείς. Καταρχήν, αν δεν έχετε διαβάσει αυτό το βιβλίο, ξανασκεφτείτε το. Μου το πες. Καλοκαίρι είναι μεγάλο. Άχαστο, μου λες. Ναι, ναι. Έτσι είπε, ναι. Και σε διαφορετικά είδη ανθρώπων. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί εγώ εκεί το καταλαβαίνω. Και σε αυτούς που δεν αγαπούν το διάβασμα. Επίσης, α, μην μου παίρνεις το χέρι, το θέλω να το κρατάω. Μην πέσω. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το βιβλίο έχει μια ταινία. Αυτή την ταινία θα βγει τέλη Αυγούστου στην Ελλάδα. Στην Αμερική, Αυγούστου. Νομίζω νωρίτερα.
Δεν είμαι σίγουρος, πάντως Ελλάδα άλλαξε ημερομηνία και θα βγει 25 Αυγούστου. Ζητήσαμε από την Κάλια, που επίσης το έχει διαβάσει καλά, αυτή είναι νούμερο ένα βιβλιοφάγος εδώ μέσα, να μας γράψει. Εγώ έχω μεγάλη απορία να δω το βίντεο που έχει κάνει, τι έχει γράψει για αυτή την υπόθεση του έργου. Και έχω ακόμα περισσότερη περιέργεια να δω αυτή η ταινία, που συνήθως όταν έχω διαβάσει πρώτα το βιβλίο, κάπως δεν τυχαίνω με την ταινία. Αλλά ας πούμε, αυτή η ταινία θα είναι μια ωραία ταινία που επίσης θα μας ταξιδέψει σε μια ιστορία που νομίζω ότι. Ναι. Θα σας πριν αρέσει. Από αυτό, να πούμε ότι είναι φαινόμενο εκδοτικό. Δηλαδή, δεν είναι απλά ένα βιβλίο το οποίο το συστήνεις εσύ. Είναι τρία χρόνια στις δεκάδες των best seller διεθνώς και στην και Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Ναι. Η Ελλάδα έχει πουλήσει πολλά. Γενικώς έχει πουλήσει, νομίζω, πάνω από 12 εκατομμύρια. Λοιπόν. Είναι δηλαδή επίπεδου Dan Brown, επίπεδου μερολόγιο, τέτοιο πράγμα. Mm. Και να δούμε τι είπε για αυτό το φαινόμενο. Έχει γράψει αυτή η γυναίκα, η Τίλια Όουενς, ναι. Αν έχω καταλάβει καλά, ίσως είναι και το πρώτο της συγγραφικό το έργο. Το πρώτο της λογοτεχνικό. Ναι. Είχε γράψει κάποια νατουραλιστικά βιβλία, επειδή είχε επαφή με τη φύση. Ακριβώς. Και αυτό ακριβώς. Είναι το πρώτο της λογοτεχνικό. Για να δούμε τι λέει λοιπόν, η Κάλια πάμε μας. Να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει η Κάλια, για να ακούσουμε λίγο την υπόθεση, να δούμε λίγο περί τίνος πρόκειται. Και κατόπιν να σας βάλουμε και το τρέιλερ. Που δεν το έχω δει κι εγώ το τρέιλερ και θέλω πάρα πολύ να το δω. Ως υπεύθυνη τρέιλερ, καταλαβαίνω. Ας ξεκινήσουμε από τον τίτλο «Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες». Ξεχάστε τον. Είναι λάθος. Στην πραγματικότητα οι καραβίδες δεν τραγουδούν, παράγουν μόνο μικρούς ηριστικούς ήχους με τα αναπνευστικά τους όργανα. Ο τίτλος του γνωστού βιβλίου της Ντέλια Όουενς είναι εμπνευσμένος από μια φράση που της έλεγε η μητέρα της, όταν εκείνη ήταν μικρή και της άρεσε να εξερευνά τα δάση και τα ριάκια στο Τόμασβιλ της Τζόρτζια που μεγάλωσε. Αν περιπλανηθείς βαθιά μέσα στην αγριάδα και φτάσεις σε ένα σημείο που είσαι μόνο εσύ και η φύση, τότε θα ακούσεις τις καραβίδες να τραγουδάνε. Αυτή είναι μια ωραία ιστορία για ένα βιβλίο που, όπως έγραψαν οι New York Times, είναι επώδυνα πανέμορφο και από πλευράς πωλήσεων ένα φαινόμενο. Το «Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες» έμεινε στην κορυφή της λίστας με τα fiction bestsellers της εφημερίδας για 2 χρόνια, το 2019 και το 2020. Συνολικά, μέχρι τον Ιανουάριο του 2022, είχε πουλήσει περισσότερα από 12 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, κάτι που το καθιστά ένα από τα πιο ευπόλυτα βιβλία όλων των εποχών. Η κεντρική ηρωίδα της ιστορίας είναι η 10χρονη Κάλια Κλάρκ. Η πιτσιρίκα του Βάλτο μεγαλώνει μόνη, χωρίς οικογένεια, στα έλη της Βόρειας Καρολίνας, σε ένα μέρος για απόκληρους, πειρατές, σκλάβους και παραβάτες. Οι άνθρωποι τη φοβούνται, η κοινωνία την περιφρονεί και την περιθωριοποιεί. Όμως η φύση την αγκαλιάζει, ο Βάλτος γίνεται η οικογένειά της. Η ευαίσθητη, έξυπνη Κάλια μαθαίνει τη ζωή από τους γλάρους και τους νερόκυκνους, τα ψάρια και τα αιωνόβια δέντρα. Η ιστορία της έχει μοναξιά και μελαγχολία, έρωτα, ρομαντισμό, αλλά και ένα φόνο, μυστήριο, δικαστικό δράμα. Είναι μια σπαρκτική ιστορία ενηλικίωσης και ταυτόχρονα μια οδή στη φύση και στον αγώνα που δίνουν όλα τα ζωντανά πλάσματα για να επιβιώσουν. Το «Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες», που στην Ελλάδα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δόμα, σε εξαιρετική μετάφραση της Μαργαρίτα Ζαχαριάδου και που μεταφέρθηκε και στο σινεμά με παραγωγό τη Ρις Witherspoon, είναι φαινόμενο και για έναν ακόμα λόγο. Είναι το πρώτο βιβλίο μυθοπλασίας με το οποίο η 70χρονη συγγραφέας του έκανε ουσιαστικά τον ντεμπούτο της στα γράμματα. Μέχρι τότε η Ντέλια Όουενς, μια γλυκιά Αμερικανίδα ζωολόγος, είχε γράψει μόνο άρθρα, μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά και 3 αρκετά πετυχημένα βιβλία για την άγρια ζωή στην Αφρική, όπου έζησε με τον πρώην άντρα της, επίσης βιολόγο, Μαρκ Όουενς, για 23 χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτά σε απόλυτη μοναξιά. Κάποιο διάστημα, παραδέχτηκε μιλώντας στο CBS, εγώ και ο Μάρκ ήμασταν οι μόνοι δύο άνθρωποι σε μια περιοχή τόσο μεγάλη όσο η Ιρλανδία. Αυτό, είπε, τη βοήθησε να καταλάβει καλύτερα και να θέλει να γράψει για το τι μπορεί να κάνει η απομόνωση σε έναν άνθρωπο. Σήμερα που ζει χωρίς σύντροφο, χωρισμένη σε ένα ράντσο στο Αϊντάχο, η Όουενς δεν νιώθει πια μόνη. Η φύση είναι πάντα εκεί, παραμένει η καλύτερη της φίλη. Και έπειτα είναι και η αγάπη των εκατομμυρίων αναγνωστών της, ένας ψήθρος που δεν σταματάει ποτέ. Όπως το τραγούδι των καραβίδων, την αγκαλιάζει και την κάνει να νιώθει ζωντανή. Ένα με το σύμπαν. In town, they tell the story of the marsh girl, the one who grew up alone in the wild. But they never really knew me. Like most stories, the facts don't weigh into it. I didn't know how to do life. I was better off learning from the marsh. Hello, Miss Kyle. I hear y'all by muscles.
The marsh taught me how to survive, but it couldn't teach me everything. You can't live alone in the marsh forever. Watch me. All right. It's dangerous to live out here alone like this. I'm fine. You're something else, ain't you? Miss Catherine Clark is charged with the murder of Chase Andrews. Prosecution has announced it will seek the death penalty. I'm going to get out of here, one way or the other. Be careful. Y'all by your lonesome out there. I will not live in fear. There were no footprints, fingerprints, nothing. Someone destroyed evidence. I know you have a world of reasons to hate these people. No, I never hated them. They hated me. You want me to beg for my life? I won't. Λοιπόν, στην Ελλάδα 25 Αυγούστου, συζητάμε όσοι δεν το έχουν διαβάσει, μα τι ακριβώς είναι, είναι θρίλερ, είναι δικαστικό, είναι συναισθηματικό, είναι ερωτικό, είναι κοινωνικό, είναι αυτά και άλλα τόσα μαζί. Δηλαδή, το κομμάτι του να βρεθεί ποιος σκότωσε κάποιον έναν από τους πρωταγωνιστές σίγουρα, εκεί μέσα, έναν άντρα ακριβώς, παίζει παράλληλα με τη ζωή αυτού του κοριτσιού. Που είναι και αυτοί που κατηγορείται, έτσι. Ναι. Χωρίς όμως να βρίσκονται αποδείξεις. Και παράλληλα βλέπεις πώς ξεκίνησε αυτό το κορίτσι, πώς βρέθηκε μόνο του να μεγαλώνει σε κάτι βάλτους χωρίς γονείς, χωρίς κανέναν και χωρίς να υπάρχει έστω και ένας καλός άνθρωπος που λέμε, αντε ένας καλός άνθρωπος υπήρχε στο βιβλίο που βοηθούσε αυτό το κορίτσι, αλλά όλοι οι υπόλοιποι θα έλεγα ότι ήταν όλοι αυτό που λέμε κατά αυτό του παιδιού. Πώς κατάφερε αυτό το παιδί να προχωρήσει, αλλά μέχρι να φτάσει σε αυτή τη δίκη. Τώρα, παραπάνω δεν νομίζω ότι κάνει να πω. Χώρα της Άνδρου θα σε βρω για να τη δούμε, στην Αθήνα θα έχουμε γυρίσει. 25 Αυγούστου. Εδώ θα είμαστε, Θεοδωράκη, μην μου την κοπανίσεις. Εδώ θα είμαστε. Όχι, 31 έχω, δεν θα την κοπανίσω γιατί πρέπει να πάω Βενετία. 25 λέει δεν θα την κοπανίσω, αλλά 31 ούτε που θα με βρεις μπροστά σου. Θα είμαι στη Βενετία. Ωραίο φως έχει εκεί πέρα στη σύνδεση που θα έχουμε. Να πάρεις το φως αυτό που έχεις στο σπίτι σου, είναι καταπληκτικό. Και κάνει πολύ ωραία κατάσταση γύρω γύρω, όλα σκοτεινά και εδώ φωτεινό, πολύ μ' αρέσει. Ατμόσφαιρα. Ναι. Ατμόσφαιρα. Λοιπόν, για πάμε να φτιάξουμε τη γλυκάρα μας. Τη γλυκάρα μας εμείς. Δύο κομμάτια και ποτέ δεν φτάνει. Ω, μόνο αυτό απέμεινε. Θοδωράκης μου δοκίμασε. Ναι. Πάλι καλά που πρόλαβε. Δοκιμάσανε όλοι, δεν νομίζω. Το υπόλοιπο, το συνεργείο, θα δοκιμάσει από αυτή που θα βγει σε μισή ώρα. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, μην το χάσετε αυτό το γλυκό. Πάμε να το δούμε και όσοι δεν το προφτάσετε από την αρχή, λέμε, μπείτε στο ζάπινγκ λίγο παρακάτω, να μπείτε στο Μέγκα, το Μέγκα το καλό. Θα χτυπήσετε την Ελενίτσα σας και θα ψάξετε τη μαγειρική. George, τελευταία συνταγή. Θα το κάνετε. Πάμε. Κάνουμε κάτι πάρα πολύ εύκολο. Απλά πρέπει να ακολουθήσουμε τα βήματα με ευλάβεια. Θα βάλουμε μέσα σε ένα πολυκοπτικό μηχάνημα ή μπορούμε να το βάλουμε και στο μικρό το μπλεντεράκι που έχουμε. Το αλεύρι μαζί με τη ζάχαρη, μία πρέζα αλάτι και το βούτυρο που το μόνο κόλπο που χρειάζεται είναι να είναι στο ψυγείο για αρκετή ώρα να είναι παγωμένο. Άμα θέλουμε το βάζουμε και στην κατάψυξη για λίγο. Αυτό τώρα τι θα κάνει. Θα μας βοηθήσει το ζυμάρι να είναι κρύο και να μην φύγει το βούτυρο από το αλεύρι. Εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα μείγμα το οποίο να κρατάει. Και το χτυπάμε. Θα δούμε αυτόματα ότι από τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται αρχίζει το βούτυρο σιγά σιγά και λιώνει εξωτερικά και το αποτέλεσμα του αλευριού είναι σαν άμμος. Σαν χοντρή άμμος όπως πάμε στην παραλία και την πατάμε. Στο σημείο αυτό λοιπόν, εμείς θα βάλουμε μέσα και ένα αυγό. Ένα ολόκληρο αυγό. Αυτό το αυγό λοιπόν θα μας βοηθήσει να έχουμε μια ομοιογενοποιημένη μάζα, ένα ζυμάρι, το οποίο θα μπορέσουμε μετά να το ανοίξουμε. Ακούστε το θόρυβο του μοτέρ. Αρχίζει και πιέζεται. Και τώρα, σε αυτό το σημείο, θα σας πω ένα κόλπο.
Αν βιαζόμαστε να κάνουμε την τάρτα, σε αυτό το σημείο το βγάζουμε και στην ταρτιέρα που έχουμε αρχίζουμε και χτίζουμε στον πάτο και στα τυχώματα και πάμε κατευθείαν να το ψήσουμε. Γιατί είναι κρύο λόγω του βουτύρου. Αλλιώς, άμα έχουμε χρόνο και για να γίνει πιο ωραία η τάρτα μας και να μην σπάει, να μην θρηματίζεται, το τρέχουμε λίγο ακόμα και κακούσα τη διαφορά του θορύβου. Πιέζεται λίγο το μοτέρ και αρχίζει και ομοιογενοποιείται, το βλέπετε. Ζυμάρι. Ναι, γίνεται ναι. Μία μπάλα. Αυτή λοιπόν εμείς την μπάλα θα την πάρουμε και θα την βάλουμε ανάμεσα από δύο λαδόκολες και θα την ανοίξουμε για να τη βάλουμε κατευθείαν μέσα στο στην ταρτιέρα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν θα το βάλουμε ανάμεσα από δύο λαδόκολες, έτσι. Το πατάμε. Το ανοίγουμε προφανώς όπως ανοίξουμε και μία τάρτα για να την ετοιμάσουμε και να την βάλουμε μέσα στην ταρτιέρα. Δεν θα σας το δείξω αυτό, είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Το επόμενο βήμα ποιο είναι? Το επόμενο βήμα είναι να πάρουμε την έτοιμη την τάρτα που την έχουμε βάλει πάρα πολύ ωραία και να την βάλουμε στην κατάψυξη. Όταν τη βάλουμε λοιπόν στην κατάψυξη, θα σφίξει πάρα πολύ και όταν μπει μέσα στο φούρνο δεν θα αποχωριστεί το βούτυρο από το αλεύρι, οπότε θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή τάρτα που δεν θα μπει από το μαγείρεμα. Και θα πάρουμε ένα αλουμινόχαρτο, θα το βάλουμε από την πλευρά που γυαλίζει πιο πολύ, που είναι η αντικολλητική πλευρά, και θα το βάλουμε από πάνω. Επειδή το ζυμάρι αυτό μπήκε κατάψυξη, δεν θα φουσκώσει όπως θα φούσκωνε μια τάρτα η οποία ήταν απλά ξεκουρασμένη στο ψυγείο. Αν δεν το βάλουμε κατάψυξη και το βάλουμε απλά στο ψυγείο, πάνω από το λουμινόχαρτο μπορούμε να βάλουμε κάποια φασόλια ή ρύζι, ένα βάρος, για να μην φουσκώσει μέσα στο φούρνο. Άρα τώρα πάμε και βάζουμε αυτό εδώ στο φούρνο για 25 λεπτά, έτσι όπως είναι. Στα 25 λεπτά θα βγάλουμε εμείς το αλουμινόχαρτο από πάνω και θα το αφήσουμε για άλλα 5 λεπτά χωρίς το αλουμινόχαρτο, απλά για να πάρει χρώμα το ζυμάρι. Και τώρα στο ίδιο το σκεύος, το οποίο απλά θα καθαρίσουμε λίγο πρόχειρα γιατί δεν μας ενδιαφέρει, θα πάρουμε η βάση της γεύσης είναι το λεμόνι. Τι έχουμε κάνει εδώ? Αυτό θέλει λίγο εξήγηση. Έχουμε πάρει ένα ολόκληρο λεμόνι, το έχουμε πλύνει πάρα πολύ καλά και το έχω κόψει στη μέση. Όταν κόβεις το λεμόνι στη μέση, βλέπεις από τη φέτα πόσο παχύ είναι το άσπρο. Που είναι πικρό. Το πολύ το άσπρο είναι πικρό, αλλά εμείς θέλουμε να το ξεφορτωθούμε. Υπάρχουν πολλές περιοχές στην Ελλάδα και εννοείται ανάλογα την εποχή που το άσπρο δεν είναι τόσο πολύ, οπότε μπορούμε να το βάλουμε, δεν θα μας ενοχλήσει. Άρα εμείς πρώτα με ένα μαχαίρι... Υπάρχουν και περιοχές στην Ελλάδα που έχουν κάποια λεμόνια, μπράβο, είναι η ποικιλία τους τέτοια, που δεν είναι λεπτόφλουδοι, είναι χοντρά, σαν κηδονάκια, αλλά είναι λεμόνια. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν είναι τα λεμόνια στην περιοχή της Ιταλίας, στην Αμάλφη, από όπου είναι και η συνταγή αυτή. Είναι η ίδια περιοχή που είχαμε κάνει την σπαγκέτι αλιμόνε. Είναι πάρα πολύ... Πολύ το λεμόνι παίζει εκεί. Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο το χρησιμοποιούν και για ντεκόρ πάρα πολύ. Άρα εμείς έχουμε για ασφάλεια πάρει μόνο τη φλούδα και μετά έχουμε κόψει σε λωρίδες το λεμόνι για να ξεφορτωθούμε μόνο τα κουκούτσια. Τι θα δουλέψουμε από αυτά, δεν έχω καταλάβει, και το μέσα και το έξω. Μη μου λες τέτοια. Τα βάζουμε όλα λοιπόν αυτά και σε πολλά σημεία που ήταν ίσως πάρα πολύ το άσπρο, εμείς το κόψαμε και το πετάξαμε. Εννοείται. Εμείς θέλουμε το λεμόνι μας να είναι max 140 γραμμάρια το αποτέλεσμα που μπαίνει εδώ πέρα μέσα. Θα βάλουμε λοιπόν και τη ζάχαρη μας μαζί. Θα βάλουμε και το corn flour μαζί. Θα βάλουμε και μία πρέζα αλάτι. Και θα βάλουμε και το βούτυρο. Το βούτυρο αυτό είναι κομμένο σε κύβους για να ανακατευτεί πάρα πολύ εύκολα. Αχ ρε Γιώργο, είσαι χαζός, δεν έβαλες αυτό στην αρχή. Οκ, το φτιάξα τώρα. Και θα το χτυπήσουμε. Αυτή η συνταγή, το μόνο άλλο που χρειάζεται τώρα είναι 4 αυγά.
4 αυγά θα τα βάλουμε εδώ πέρα μέσα για να γίνει ένα παχύρευστο μείγμα. Τώρα λοιπόν που ομοιογενοποιηθήκαν λίγο αυτά εδώ και χρειάζομαι ένα υγρό, τώρα είναι το σημείο που θα σπάσω και θα βάλω τα αυγά μου μέσα. Αυτό λοιπόν θα γίνει ένα παχύρευστο μείγμα. Τα σπάω προφανώς σε ένα μπολ για να μην μου πέσει κάποιο τσόφλι μέσα. Δεν χρειάζεται να τα ανακατέψω καθόλου. Επίσης το κόλπο όταν σπάμε αυγά είναι τα σπάμε πάντα σε μια flat επιφάνεια, όχι στην άκρη. Γιατί όταν τα σπάμε στην άκρη μπορεί η γωνία αυτή να ρίξει το τσόφλι κατευθείαν μέσα στο μπολάκι μου. Τα βάζω μέσα και τα ανακατεύω. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν χρειάζεται να το παρακολουθήσω. Μπορώ να φύγω να κάνω μια δουλειά και τέλος. Και μετά, έτοιμο. Έτοιμο κιόλας, κοιτάξτε το πώς είναι. Ένα παχύρευστο υγρό είναι. Όταν λοιπόν βγει από το φούρνο το υψημένη μου η τάρτα, ρίχνω αυτό από πάνω, το βάζω κατευθείαν στο φούρνο και το ψήνω για άλλα 30 λεπτά. Θα δούμε ότι αυτό αρχίζει και κοχλάζει και αρχίζει και καραμελώνει. Άρα στα μισά, δηλαδή στα 15 λεπτά, το στρίβουμε μία φορά, το ψήνουμε και τελειώσαμε. Άχνη ζάχαρη από πάνω και σερβίρουμε. Τόσο απλά και ωραία. Εγώ για όλους αυτούς τους λόγους όμως και επειδή μου άρεσε πολύ και επειδή δεν ξέρω αν θα με διευκολύνει, που πάντα με διευκολύνει το βίντεο, ας έχω και τη συνταγούλα. Μια σταλίτσα είναι. Τα σως τα θυμάμαι. Το πιο σως είναι να βρείτε τα σωστά λεμόνια, να μην είναι πολύ λεπτόφλουδα και να πετάξετε πολύ καθαρά, να καθαρίσετε το άσπρο που είναι πικρό και χοντρό. Αυτό. Αριστούργημα, μπράβο σου. Να σε αποχαιρετήσω. Ναι, βρε Γιώργο μου, να με αποχαιρετήσεις. Καλό μου παιδί. Γλυκό να έχουμε μου, ένα καλό καλοκαίρι. Σε ευχαριστώ για όλα. Πέρασα τέλεια και φέτος. Πέρασες, κοντά παιδί σου. Μου καλά, αλήθεια μου λες. Εγώ γι' αυτό έρχομαι, γιατί περνάω καλά. Και δεν είναι γι' αυτό μου αρέσεις, γιατί είναι κάθε φορά. Ενώ μαγειρεύεις σαν μεγάλος, συμπεριφέρεσαι σαν νεαρούλης. Σαν παιδάκι. Κοκκίνησα τώρα. Έτσι είναι. Λοιπόν, Γιώργο θα μου. Θα τα πούμε στο νησί. Στο νησί και το Σεπτέμβριο εδώ. Μην ξεχάσεις, μου πεις και εσύ εδώ, Θοδωρή. Έχω κάτι φεστιβάλ φαγητού και θα έρθω. Τα λέμε λοιπόν το Σεπτέμβριο. Φιλάκια πολλά. Σε ευχαριστώ πολύ και φιλιά στον μπαμπά. Να μου αφήσεις τη μαρμελάδα. Μαρμελάδα ντομάτα και σάλτσα ντομάτα. Καλά, τη σάλτσα ντομάτα εννοείται. Αλλά τη μαρμελάδα ντομάτα δεν έχω ξαναφάει. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Λοιπόν, έλα, πάμε να την προλάβουμε, να την γνωρίσουμε λίγο καλύτερα, να την ακούσω. Να την ακούσω, ρε παιδί μου. Να δω τα μάτια της είναι τόσο λαμπερά όσο τα βλέπω στο φακό. Έτσι όπως τα θυμάμαι αρκετά χρόνια πριν, όταν μια-δυο φορές. Προσπαθώ να θυμηθώ σε στούντιο φωτογράφηση ή σε στούντιο τηλεόραση μπορεί να είχαμε βρεθεί. Ελένη. Είναι αρκετά τα χρόνια. Άντζελα, καλώς ήρθες. Θα σου μιλήσω στον ελληνικό, γιατί δεν θέλω να κρατάω ψεύτικες τυπικότητες. Όχι, έτσι μου αρέσει. Έχουμε ξαναμιλήσει εμείς οι δύο στον ελληνικό και. Να σου θυμίσω. Για βοήθεια. Γιατί είπαμε είναι αρκετά τα χρόνια. Θυμάσαι στο Ακροπόλ, στη σκηνή του Ακροπόλ. Αυτό έλεγα πριν. Όταν με τον Τόλι, Τόλις και εγώ, εσύ πάνω στη σκηνή. Στο musical. Μας έπαιρνε στη συνέντευξη εκείνη και μας είχες και τους δύο εντυπωσιάσει. Τον Τόλι, αλήθεια. Που ξέρεις πόσο θαυμάζει το όμορφο και το λαμπερό και το έξυπνο, όλα μαζί. Έτσι. Και πόσο. Ένα νέο πανέμορφο κορίτσι, μας έχεις εντυπωσιάσει τότε, ήδη βέβαια στην καριέρα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμένα το ίδιο. Αυτό. Από τότε, για κάποιους λόγους, ίσως το timing είναι τώρα. Είμαι εδώ απέναντί σου και σε κοιτάζω και εγώ σε θαυμάζω. Πολύ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, να σε υποδεχτώ σαν την Άντζελα Κυρέκου, την υπέροχη ηθοποιό που όμως δεν μας έχει χαρίσει πολύ από το κομμάτι αυτό της ζωής της, δηλαδή πολύ όσο εμείς τα θέλαμε. Δεν ξέρω πόσο θα ήθελες εσύ. Να σε υποδεχθώ σαν τον άνθρωπο εκείνο που, να το πω πολύ απλά, μας εκπροσωπεί στο πιο δυνατό κομμάτι της χώρας μας, τον τουρισμό. Να σε υποδεχτώ ως μια γυναίκα, μια πολύ ενδιαφέρουσα κυρία, η οποία έχει πάρα πολλά να πει, αλλά προσέχει πάρα πολύ και τις εμφανίσεις της και τα λόγια της. Γι' αυτό σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ, γιατί αισθάνομαι ότι αισθάνεσαι καλά και βρίσκεσαι εδώ. Αισθάνομαι καλά. Έχω λίγο αμηχανία, γιατί πρέπει να είναι περισσότερο από 3-4 χρόνια που έχω να βρεθώ σε πλατό, ίσως και περισσότερο, μόνο σε πολιτικές συζητήσεις ή σε πάνελ, αν θέλεις, πολιτικά. Αλλά και λόγω του κορονοϊού, αλλά και λόγω του χρόνου που ήταν ένας δύσκολος ένας χρόνος δύσκολος για μας. Χρόνος, βέβαια. Ναι, πολύ συνειδητά δεν γινόταν. Τώρα λοιπόν είμαι εδώ ακριβώς, με λίγο δημιουργικό όμως έτσι τράκια μηχανία και πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για εκείνη και αμέσως μετά να πούμε στην κουβέντα μας. Strange.
ηθοποιός, καλλιτέχνης, αρχιτέκτον, πολιτικός και η εθνική μας μανιάτισσα. Έτσι την αποκαλούν κάποιοι κριτικοί, με μια δόση χιούμορ φυσικά. Δικαιολογημένα ίσως, αφού η Άντζελα Γκερέκου μέρα κινηματογραφικό κορίτσι της Μάνης και μάλιστα σε σενάριο Νίκου Γκάτσου συστήθηκε στο κοινό στο Φεστιβάλ Κανών το 1986. Και φέτος τη Μάνη επιστρέφει πάλι τηλεοπτικά, στην αγαπημένη της Γη της Ελιάς. Εσύ έλεγες ότι για να μπούμε σε μια αληθινή και ουσιαστική σχέση πρέπει να αφήνουμε τα μυστικά μας απ' έξω. Δεν το έλεγες? Το έλεγα. Δεν κάνεις κανένα λάθος. Η κερκυραία στην καταγωγή και στην καρδιά Αγγελική Γκερέκου δεν ήθελε από την αρχή να γίνει ηθοποιός. Σπούδασε αρχιτεκτονική στη Ρώμη, υποκριτική στην Ακαδημία Θεατρικών Σπουδών του Λονδίνου. Ένα διάστημα μαθήτευσε και δίπλα στο Φεντερίκο Φελίνι. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, εργάστηκε ως αρχιτέκτονας στο ΕΠΕΧΟΔΕ, σε ειδικά προγράμματα για την ανάπλαση υποβαθμισμένων περιοχών της Αθήνας. Από δίπλα πάντα το σινεμά, το θέατρο, η τηλεόραση, οι μεγάλες παραγωγές. Μια γυναίκα από το παρελθόν, ο ήχος της σιωπής, πρόβον ηφικού, ένοχη αγάπη. Δεν πρόκειται να με χάσεις. Ό,τι και να γίνει. Όπως και να έρθουν τα πράγματα. Ποιο μου φιλούσες μέχρι χτες που μας πεξένει. Δεν με νοιάζει ποιον να νουρίζες τις νύχτες σαν πουλί. Και ύστερα ήρθε ο έρωτας, ο Τόλης Βοσκόπουλος, και μια επική ιστορία αγάπης χωρίς τέλος, της οποίας η αρχή φτάνει όμως, όπως λέγεται, στο 1995 στον The Rocks, στη Βάρκιζα, όπου εκείνος την πρωτοείδε και, όπως κατέγραψε ο αστικός μύθος, αναφώνησε μαγεμένος. Τι μάτια είναι αυτά, κοπελάρα μου. Όποια και να σε, είσαι δική μου ένα κομμάτι από τη ζωή μου. Κι όμως, όπως τα αποκάλυπταν το καλοκαίρι του 96 δυο τους, εκείνη την ιστορική συνέντευξη που έδωσαν στον δημοσιογράφο Terence Quick, που αργότερα θα τους πάντρευε κιόλας, ο αληθινός έρωτας ανάμεσα στον πρίγκιπα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, με την Γαλλονή που τον θαύμαζε από παιδί, γεννήθηκε σε δεύτερο χρόνο. Αλλά ήταν σαρωτικός. Ένιωσε αυτό το μοιραίο με τον Τόλι, θα δηλώνει εκείνη. Είναι δώρο να μπορείς να συναντήσεις έναν άνθρωπο που σε κάνει να νιώθεις έτσι. Εύχομαι να κρατήσει για πάντα, αλλά κάθε μέρα είναι ένα δώρο. Και εκείνος στην εκπομπή με τα μάτια της Έλλης θα επεθεμάτιζε με εκείνον το δικό του, λίγο θεατρικό, πάντα παράφερα ερωτικό τρόπο. Μπροστά στην Άντζελα δεν βάζω τίποτα. Αυτό που νιώθω για το παιδί μου είναι πάρα πολύ δυνατό. Πεθαίνω για το παιδί μου, αλλά η Άντζελα είναι πάνω απ' όλα. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτήν. Δεν γίνεται. Αν τη χάσω, θα πεθάνω. Μου χρωστάει μια αγάπη ζωή από τότε που ήμουν παιδί. Μα δεν βρήκα ποτέ έναν έρωτα που να στεριώσει. Η ιστορία τους έγινε στίχος, τραγούδι, ντουέτο, θεατρική συνεργασία στο Ακροπόλ και βέβαια ένα παιδί, η κόρη τους, η Μαρία που γεννήθηκε το 2001. Ένας γάμος που κράτησε πάνω από 2 δεκαετίες. Ο Τόλης έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2021, λίγες μέρες πριν την 25η επέτειό τους. Και μέσα σε όλα αυτά ξαφνικά η πολιτική. Η Άντζελα Γκερέκου εξελέγει βουλευτής Κέρκυρας με το Πασόκ το 2004, το 2007, το 2009 και τον Ιούνιο του 2012. Διετέλεσε υφυπουργός πολιτισμού με αρμοδιότητα στον τουρισμό. Μια πολύτιμη εμπειρία που κεφαλοποιεί σήμερα από τη θέση της Προέδρου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Ο Τόλης εξηγείται να εκείνος που επέμεινε να κάνει το πρώτο βήμα για να επιστρέψει στην υποκριτική. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να τη δει να παίζει. Ούτε εκείνη, ούτε την κόρη του, στη Μαρία που έκανε πέρυσι τον ντεμπούτο της στη σειρά της ΕΡΤ τα καλύτερά μας χρόνια. Της λείπει πολύ και ξέρει πως αυτό δεν θα αλλάξει σύντομα. Η δουλειά ευτυχώς την απασχολεί, η τηλεόραση, η πολιτική. Σκέφτεται και να γράψει. Ίσως να τελειώσει εκείνο το αυτοβιογραφικό βιβλίο που ξεκίνησε ο άντρας της, στη μνήμη του. Αν και οι άνθρωποι που αγαπήσαμε πολύ δεν ξεχνιούνται, συνεχίζουν να ζουν μαζί μας. Στις ιστορίες, στα γέλια, στα τραγούδια και στα όνειρα. Λοιπόν, πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις, αν και θα έπρεπε να σε κρατήσω και να μπούμε κατευθείαν στην κουβέντα, γιατί μετά από ένα βίντεο που έχει πει μέσα τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα, μας δίνει τόσες πολλές διαφορετικές πάσεις για να μπούμε στην κουβέντα. Αλλά θα πρέπει να ρίξω διαφημίσεις. Κάντε λίγο υπομονή, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για όλα αυτά που από το ξεκίνημα της εκπομπής σας μιλάω και θέλω να πούμε. Και για τη συνέχεια της γης, και για την ίδια, για το σήμερα, για όλη αυτή τη διαδρομή στον χώρο του θεάματος. Και τα ταξίδια
που δεν έγιναν στο εξωτερικό, για τις ευκαιρίες που ήρθαν, αλλά που δεν τις ακολούθησες, και για το, την έκπληξη για όλους εμάς πριν από πάρα πολλά χρόνια να μπεις στον πολιτικό χώρο και σε πολύ νεαρή ηλικία. Για όλα αυτά. Σε λίγο. Λοιπόν, είναι καλοκαίρι και δεν μπορώ να μην πω για την πρώτη ερώτηση. Έλεγα προηγουμένως για τον τουρισμό μας, ότι αυτό είναι για μας η βαριά μας βιομηχανία, ο τουρισμός. Περάσαμε 2 χρόνια, όχι μόνο εμείς, παγκόσμια, ήταν δύσκολα για τον τουρισμό, γενικότερα, με αυτή την πανδημία. Πέρσι, από όσο μπορώ έτσι να έχω μια εικόνα, όσο μπορώ, ήταν καλή χρονιά. Δεν ήταν όπως ήταν από την πρώτη χρονιά του κορονοϊού. Το 18, ας πούμε, αλλά δεν ήταν όπως ήταν η προηγούμενη χρονιά. Σαν να είχε αρχίσει να παίρνει λίγο μπρος. Φέτος, τι βλέπεις, τι γνωρίζεις, τι καταλαβαίνεις. Φέτος, λοιπόν, με όλη τη δουλειά που έγινε, γιατί οφείλουμε να πούμε ότι τα αντανακλαστικά μας ήταν πάρα πολύ θετικά, να το πω. Ναι, ήταν γρήγορα, ήταν δυναμικά και αντεστρέψαμε λίγο, αν θέλεις, την εικόνα μας προς τα έξω. Ότι είμαστε μια χώρα, ότι το διαχειριστήκαμε αρκετά σωστά σε σχέση με άλλες χώρες. Αυτό, λοιπόν, άφησε μια ωραία παρακαταθήκη και εμάς με μηχανισμούς έτοιμους να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Φέτος, όμως, λοιπόν, μετά από 2 χρόνια και αφού ο κορονοϊός μπορεί να ζούμε ακόμα μαζί, αλλά ξέρουμε να τον ελέγχουμε, να την αντιμετωπίζουμε, είναι καλύτερα. Τα μηνύματά μας είναι για μια πολύ καλή χρονιά. Δουλέψαμε πολύ πάνω σε αυτό. Και ο Δημόσιος Φορέας και το Υπουργείο και ο ΕΟΤ που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος και ιδιωτικός φορέας. Οι καμπάνιες μας έχουν στηριχτεί σε όλο αυτό το θετικό πρόσημο. Έχουμε επίσης οδηγήσει τις καμπάνιες μας να δείξουν μια Ελλάδα για όλο το χρόνο με διαφορετικούς προορισμούς. Ναι, αυτό ήθελα να πω, τα τελευταία χρόνια, από εκεί που, επειδή εγώ πάντα έπαιζα τα σποτάκια του ΕΟΤ, με διέφερε και ήθελα και μ' αρέσανε κιόλας, δεν λέω και ψέματα, και πάση περιπτώσει η χώρα μας είναι. Γιατί όχι, γιατί να μην βοηθήσουμε κι εμείς σε αυτή την προβολή. Τα τελευταία 2 χρόνια, 3 χρόνια είναι που είδα για πρώτη φορά σποτάκι που έδειχνε και χειμερινούς προορισμούς, εγώ τους λέω. Τα βουνά, τα άλλα μέρη της Ελλάδας, ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο τα αρχαία που είναι, δεν είναι μόνο τα νησιά μας που είναι, είναι και άλλα πράγματα. Απόλυτα σωστά το λες. Η Ελλάδα είναι ένας ολόκληρος τόπος προορισμών. Άρα λοιπόν να αναδείξουμε, εκτός από τα μαγικά μας νησιά που, όπως είπες, παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Βέβαια. Αυτά έχουν την πορεία τους. Τα λιγότερα γνωστά νησιά, ακόμη και στα νησιά μας, υπάρχουν μικρά νησιά που μπορεί να κάνει ήσυχο τουρισμό. Κάτι μετά την πανδημία που το ζητάει πάρα πολύ ο κόσμος. Mm. Ήρθε σε επαφή με ένα πιο εσωτερικό κόσμο, έβαλε την προτεραιότητα στη ζωή του, τις προτεραιότητες λίγο διαφορετικές. Η Ελλάδα λοιπόν μπορεί να μας προσφέρει την αναψυχή, τη σωματική ευεξία, την ψυχική, την πνευματική και σε όλους τους χώρους. Στην ενδοχώρα, σε περιφερειακούς δήμους, περιοχές που μπορούν να προσφέρουν παράδοση, ήθη, έθιμα, γαστρονομία, διαφορετικές ταυτότητες. Τις προάλλες ήμουν στον Εύρο. Εξαιρετική εμπειρία. Σανθισμένα λιβάδια από λεβάντες. Που εκεί αναπτύσσαμε το θέμα του αγροτουρισμού μέσα από ανθισμένες διαδρομές. Και θα το δούμε και στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί αυτό. Προχθές ήμουν στη Μάνη. Αναδείξαμε τη Μάνη. Καλά. Τη Ελιά αλλά και Μάνη που γιορτάζανε τις 300 μανιάτισες γυναίκες που με το δρεπάνι χύμεξαν πάνω στους Τούρκους του Ιμπραήμ και έσωσαν τον τόπο τους, τη μάχη του Δυρού. Και εκεί αναπτύσσεται ιστορικός, πολιτιστικός τουρισμός. Κάθε λοιπόν χώρος και μια ταυτότητα. Εσύ πάντως η ταυτότητα, το κορίτσι της Μάνης θα μείνει. Δεν πρόκειται να φύγει ποτέ, τελείως. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Και πόσο καρμικό είναι. Κορίτσι της Μάνης, η αρχή λοιπόν της καριέρας μου στη Μάνη, 2 μήνες όλες αυτές τις περιοχές, που με πόσο συγκίνηση, αγάπη του κόσμου έρχεται να με συναντήσει και να μου πει, να μου θυμίσει τότε, μικρή τότε εκείνη, μικρή, πολύ μικρή, νέα βέβαια. Παιδιά και εκείνη και εγώ, για να μου θυμίσει το κορίτσι της Μάνης. Και πώς τώρα αυτός ο κύκλος έρχεται με τη γη της Ελιάς, που και μόνο ο τίτλος για μένα ήταν μια πρόκληση θετική, για να το συζητήσω και τελικά να γίνει αυτό το ταξίδι, πώς αυτός ο κύκλος γίνεται μέσα από την αρχή πώς και από... Πώς τελικά είπες το ναι. Γιατί, όπως έλεγα και πριν, 15 χρόνια είσαι εκτός τηλεόρασης και δεν είναι ότι κάθεσαι, κάνεις άλλα πράγματα. Ξέροντας βέβαια ότι είσαι σε μια δύσκολη οικογενειακή φάση, γιατί ο Τόλης ήταν ήδη άρρωστος. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο το γνωρίζατε. Τώρα παραπάνω δεν γνωρίζω, αλλά όταν είπες το ναι, ήξερες ότι δεν είναι καλά, ήξερες ότι σε περιμένουν κι άλλα. Διάβασα κάποια στιγμή ότι ο ίδιος σε παρότρινε να δουλέψεις. Είναι αλήθεια. Ο Τόλης είχε κάποια προβλήματα και θέματα υγείας κατά καιρούς, τα οποία τα πάλευε σαν λιοντάρι,
τα νικούσε και μαζί και όλοι μαζί εκεί η οικογένεια και προχωρούσαμε. Δεν ήταν λοιπόν μια στιγμή που να είχαμε θέσει ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο και δύσκολο πρόβλημα που μπορεί να μην καταλήξει όπως θα θέλαμε. Όχι, σίγουρα, αλλά επειδή η ήταν δύσκολη σου περίοδος, ήταν, ναι. Όχι, δεν δουλεύω, δεν θέλω τώρα να μπω και στην τηλεόραση. Λέω, πώς όμως τώρα τις έκανα. Δηλαδή, εγώ ξαφνιάστηκα ευχάριστα που άκουσα το όνομά σου αυτή τη σειρά. Πολύ. Λοιπόν, έχουμε ακούσει όλοι για το ιερό timing. Είναι μια στιγμή στη ζωή μας που για κάποιο λόγο όλα συντείνουν στο να γίνει κάτι. Εγώ λοιπόν, πρόεδρος του ΕΟΤ, με φοβερή δυναμική εργασία όπως πρέπει να είναι και προτεραιότητα μου πάντα βεβαίως, με μεγάλη ευθύνη απέναντι σε αυτό το κομμάτι, αλλά και συγχρόνως να προβάλλω όσο μπορώ τον τόπο μου. Mm. Ήρθε λοιπόν αυτή η σειρά που ο τίτλος της και μόνο «Η γη της ελιάς» με συνέδεε με το λάδι και όλο το θέμα των τοπικών προϊόντων που με πολύ έτσι πάθος όλοι αναδεικνύουμε εκεί και την προβολή μιας περιοχής όπως η Μάνη που ναι με γνωστή αλλά όχι και με τον τρόπο που θα θέλαμε. Έρχεται λοιπόν και μία ανάγκη, αν θέλεις λίγο πιο εσωτερική, μετά από τον Κορινό, μετά από όλα αυτά, μιας δικής μου δημιουργικής έκφρασης μέσα από την υποκριτική που την είχα αφήσει χρόνια. Και επίσης έρχεται, όπως το είπες και εσύ, ο Τόλης αλλά και η κόρη μου να μου πούνε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα. Είχα κάποιες ανασφάλειες και αμφιβολίες. 15 χρόνια, τελευταία μου δουλειά, τα παιδιά της Νιώβης με τον Κώστα Κουτσομίτη. Το σπουδαίο και μεγάλο που τον ευγνωμονώ για τη δυνατότητα μου έδωσε και με την πρόβα νηφικού και με τα παιδιά της Νιώβης. Όμως, από εκεί και πέρα δεν είχα κάνει τηλεοπτικά απολύτως τίποτε, με επιλογή δική μου. Να είμαι απολύτως δοσμένη στην πολιτική μου διαδρομή, που είναι δύσκολη, τεράστια ευθύνη. Και έπρεπε να δοθώ εκεί, παρόλο που είχα τη δυνατότητα. Επειδή μιλάς γι' αυτό τώρα, δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω. Σκέφτομαι, αυτές οι δύο κυρίες από τον πολιτικό χώρο που βρίσκονται μέσα στην ίδια σειρά, αλλά σε διαφορετικά κόμματα. Μα πραγματικά δεν μπορώ. Δηλαδή, είναι από αυτά που με γαργαλάνε και λέω, άρα για εκείνη την ώρα, στο διάλειμμα, πίνουν το καφέ τους και διαβάζουν τα σενάρια τους. Με την καλή έννοια πάντα, διακληκτίζονται μεταξύ τους για τα θέματα, ξέρω εγώ. Καθόλου. Γιατί στο βάθος, εμείς συμφωνούμε στη φιλοσοφία της ζωής ως καλλιτέχνη σπουδαία εκείνη, ναι. Με την αρχαία τραγωδία, όλη αυτή η διαδρομή της και με την εξαιρετική όμορφη έκπληξη να μπορεί αμέσως μέσα σε ένα καθημερινό σύριαλ με αυτό το ρόλο να δώσει το δικό της στίγμα. Και οφείλω να πω ότι η χημεία μας έχει λειτουργήσει εξαιρετικά με τη Λιδία. Ναι. Βγαίνει το χιούμορ, βγαίνει η ζεστασιά, βγαίνει η ξαδέρφη που είχα και εγώ στην παιδική μου ζωή και έχω ακόμη. Δηλαδή είναι το στήριγμά μου και με το στήριγμά της. Επίσης έχει πολύ μεγάλη αγάπη όπως έχω και εγώ για τη φύση. Την ακούω και μου μιλάει για τα ζωάκια της, για τη φύση, για το πώς αντιλαμβάνεται, ξέρεις, την Ελλάδα και μέσα από κάτι που είναι πέρα από κόμματα. Μια χώρα δηλαδή ευλογημένη, ιερή, που μπορεί μέσα από όλα αυτά που κουβαλά και τους θησαυρούς της να είναι τόσο γεμάτη και δημιουργική και να βγει προς τα έξω. Άρα έχουμε πολλά που μας ενώνουν. Το γεγονός ότι κομματικά, όχι πολιτικά το πω, το κόμμα με περιορίζει εμένα πάντα, πολιτικά μπορεί να έχει υπηρετήσει άλλες θέσεις ή εγώ, δεν μας επηρεάζει καθόλου. Αντίθετα, βλέπουμε και συζητάμε πολλά πράγματα που τελικά καταλήγουμε ότι ιδεατά θα ήταν κάπως έτσι. Είναι λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία και οφείλω να πω ότι και το θέμα των ηθοποιών που παίζω μαζί τους και που παίζουν μαζί ήταν ένα δέλεαρ για μένα. Το να είμαι με τη Λιδία, με τον Νίκο τον Γαλανό, με τη Μάρο τη Κοντού, με τον Στέφανο τον Κυριακίδη, τον αγαπημένο μου επίσης, που πριν από λίγο χθες είχαμε, νομίζω προχθές είχαμε τις τελευταίες σκηνές μας. Κάναμε μια απίστευτη διαδρομή, αυτός ο σπουδαίος επίσης ηθοποιός. Με τον Πασχάλη, τον Τζαρούχα, με νέα παιδιά. Με τη Στέλλα, την Φυρογέννη, με την Χρύσα την Νομικού. Μα τι να πρωτοπώ, ελπίζω να μην ξεχνάω κανέναν. Είναι όλοι τους ένα αμάλγαμα από σπουδαίους ηθοποιούς με παρακαταθεί και από τη μία και νέα παιδιά, όπως είναι η Αφροδίτη, όπως είναι ο Αλέξανδρος και όλοι οι άλλοι, η Βασιλική στο ρόλο, οτιδήποτε η Φυγένεια, που είναι ένα απίστευτο παζλ που μου έδωσε πολύ μεγάλη έτσι, χαρά και μου δίνει χαρά. Λοιπόν, θέλω λίγο να δούμε το τρέιλερ που έχουμε για το σημερινό, τελευταίο επεισόδιο της σεζόν, από την πολύ επιτυχημένη μας καθημερινή σειρά «Η γη της ελιάς». Να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό στο σημερινό επεισόδιο αυτό που αφορά το κομμάτι της Αθηνάς, δηλαδή το δικό σου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ουσιαστικά μας δίνει την εικόνα πώς θα ξεκινήσει η επόμενη σεζόν, που μην νομίζετε. Δύο βουτιές μέχρι να κάνουμε και να γυρίσουμε, ξεκινήσανε πάλι. Δηλαδή, τι είναι, δύο μήνες με το ζόρι. Πάμε να δούμε το τρέιλερ όμως και θα τα πούμε.
Φινάλε, τι θα μας άφηνε η Ιβάνα, έτσι ή άλλη μόνο. Σου λέει, θα σας αφήσω εγώ ήσυχος δύο μήνες. Όχι, βέβαια. Έτσι θα είστε πάνω, στα κάρβουνα. Λοιπόν, ήδη μέσα σε ένα τρέιλερ 30 δευτερολέπτων μαθαίνουμε ότι αποκαλύπτεται μια αλήθεια που εμείς την ξέραμε σαν τηλεθεατές, αλλά εσείς που το ζείτε μέσα στο έργο, όχι μόνο εσύ το ήξερες, ότι το παιδί που έχεις παρουσιάσει σαν παιδί σου δεν ήταν παιδί σου, ήταν ο εραστής σου. Αυτό το παιδί όμως ήταν ένα άτακτο παιδί, να το πω και έτσι. Ήταν μπλεγμένο σε διάφορα πράγματα. Και γι' αυτό και σε εσένα δεν είναι μόνο ότι γίνεται μια αποκάλυψη, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα και άλλα προβλήματα που βγαίνουν. Μια ανατροπή λοιπόν του ρόλου. Και για μένα ως ηθοποιός να ανατρέψω ακριβώς αυτό, την εικόνα. Είδες, είπες τη λέξη ντροπή, ναι, η Αθηνά ντροπιάστηκε εκείνη την ώρα. Ναι. Πόνεσε πολύ και κουβαλώντας όλο αυτό την αρχοντική, έτσι, θεωρητική τη στάση απέναντι σε όλα, ξαφνικά μπροστά σε όλο τον κόσμο, το δικό της να συμβεί αυτό, ναι. Μια ανατροπή ρόλου που μου δίνει όμως και δραματουργικά τη δυνατότητα ακριβώς να πάω σε μια άλλη πλευρά. Και με τριγκάρει πάρα πολύ ως ηθοποιό να το κάνω αυτό, να τσαλακωθώ περισσότερο, να δείξω άλλες πλευρές που δεν έχουν να κάνουν με την Άντζελα. Είναι η Αθηνά εκείνο ο ρόλος και καλούμε να τον υπερασπιστώ και να τον αγαπήσω και να τον κάνουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ως Αθηνά λοιπόν, ναι, έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο, μια μεγάλη αμαρτία. Δεν υπάρχει, νομίζω, πιο συγκλονιστικό μια γυναίκα που σέβεται τον εαυτό της να επιτρέψει στον εαυτό της και αναγκασμένη από τις συνθήκες, βέβαια, πόνεσε πολύ γι' αυτό, να πει στον άντρα της ότι ο εραστής της, που για κάποιους λόγους, αν θέλει ο θεατής τη δικαιολογεί ή όχι, η ψυχή της πάντως δεν τη δικαιολογεί της ίδιας, γι' αυτό υποφέρει, έμεινε λόγω των συνθήκων στο ίδιο το σπίτι. Αυτό δεν μπορεί. Είναι μέσα της τόσο, μέσα της αυτό το κουβαλάσουν, τη μεγαλύτερη αμαρτία που έχει κάνει ποτέ άνθρωπος. Καταρχήν δεν είναι μόνο ότι το κουβαλάει, το πληρώνει. Διότι μέσα σε όλο αυτό το διάστημα. Και το πληρώνει με το χειρότερο. Και δηλαδή, αξίζει να το πληρώσει. Το και ήσυχα. Και πρέπει να το πληρώσει. Γιατί έτσι θα εξελωθεί. Γιατί έφτασε κάποια στιγμή η Αθηνά που λέει: μα δεν αντέχω άλλο πια να το κρατάω μυστικό. Ξέρει ότι θα τη μισήσουν ενδεχομένως όλοι, ίσως. Ότι ανατρέπεται όλο αυτό. Αλλά έτυχαν λοιπόν οι συνθήκες και αυτό το γεγονός για να ανακαλυφθεί αυτό. Πρέπει να το πληρώσει. Ο ρόλος που υποδίεσαι, όσοι παρακολουθούμε ή έχουμε παρακολουθήσει το σύριαλ, μας έχει περάσει πολλά σκαμπανεβάσματα. Yeah. Δηλαδή, να ξεκινάμε ξεκινώντας τη σειρά να λες, σα δεν τρέπεσαι, δεν τη συμπαθείς. Εν τω μεταξύ, επειδή είσαι και όμορφη, είναι πολύ πιο εύκολο κανείς να πάει στο λίγο παραπάνω, δεν σε συμπαθώ. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό. Έτσι. Γιατί λες, αυτή είναι σε μια οικογένεια. Με έναν άντρα που έφυγε από τη ζωή και την αγαπούσε, τη λάτρευε. Την αφήνει σε όλα, ρε παιδί μου, ότι σε αγαπώ, σε εμπιστεύομαι όλα πάνω σου. Και αυτή, λες, η άτιμη, συγγνώμη, ναι, έχει μια σχέση με έναν άνθρωπο που τον έχει πλασάρει σε όλη την οικογένεια σαν παιδί της. Μας κοροϊδεύει όλους. Το ζει, το χαίρεται. Έλα όμως που έρχεται η στιγμή που τιμωρείται γι' αυτό από τον ίδιο αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, όπως η Θεία Δίκη. Ναι. Έτσι είναι. Πρώτα έχεις, είναι η Ύβρις, είναι η Νέμεση, είναι μάλλον έχεις χάσει το μέτρο και πας παραπάνω από ό,τι πρέπει στη ζωή σου. Όμως θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι πίσω από έναν χαρακτήρα που φαίνεται αρνητικός, γιατί έχει αρνητικές πράξεις, υπάρχουν πληγές. Η Αθηνά έχει τις δικές της βαθιές πληγές και μέσα από την πορεία, και αυτό με συγκίνησε και την αγάπησα και την αγαπώ, γιατί όπως κάθε άνθρωπος πίσω από μια πράξη ακόμη και ακραία μπορεί να κρύβει τόσο πολύ, ένα μεγάλο τραύμα. Αν το ανακαλύψεις και αν σκεφτείς ότι 16 της χρόνια εκείνη βιάστηκε και αναγκάστηκε να σκοτώσει κάτι που αυτό είναι ακόμη το μεγαλύτερό της και από αυτό που έκανε αμάρτημα και το κουβαλάει, μπορείς να καταλάβεις ότι υπάρχει μία εμπλοκή μέσα της συναισθηματική, πολύ δυνατή και πολύ δύσκολη, που μερικές φορές δεν φέρεται σωστά στον ίδιο τον εαυτό. Όμως, η σχέση της μετά, βλέπεις ότι μετά από τις πρώτες σκηνές, και το βλέπω και στην αγάπη του κόσμου που μου δείχνει προς την Αθηνά. Μα δεν σου πω ότι βλέπει, έχουμε περάσει τέτοιες φάσεις με σένα και με το χαρακτήρα που κοδίζει. Γίνεται τόσο γλυκιά και τρυφερή μέσα από γλυκούς και τρυφερούς ανθρώπους που την προσεγγίζουν, που όλο αυτό γίνεται, όπως είπες, ένα παζλ από συναισθήματα και πτυχές του χαρακτήρα της. Όλοι μέσα έχουμε, δεν είμαστε ένα πράγμα, έτσι, είμαστε πολλά μικρά, έτσι, κομματάκια. Με πολλές γωνίες, με στρογγυλάδες, με πολλά. Η ηρωίδα σου έχει βρει καθόλου μέσα σε αυτή τη φάση όλη της διαδρομής της ζωής της την ευτυχία? Πήγε να τη βρει.
Αλλά και εκεί πάλι ίσως έπρεπε να τιμωρηθεί, γιατί ακόμη δεν έχει τιμωρηθεί αρκετά. Πήγε να τη βρει στο πρόσωπο ενός ανθρώπου που έκανε την υπέρβασή της, παρόλο το απογορευτικό της εξαχιστίας, αν θέλεις. Η ανάγκη της και αν θέλεις η καρμικότητα της συνάντηση με έναν άνθρωπο που την είδε, που ήξερε, έμαθε, του εκμετιστηρεύτηκε όλα της τα αμαρτήματα. Ήταν ο καθρέφτης της και την αποδέχτηκε ακριβώς όπως είναι. Επίσης, όρις, ήταν η πρώτη φορά στη ζωή της. Αυτό λοιπόν το είχε τόσο πολύ ανάγκη να γίνει αποδεχτή με όλα τα δαιμόνια και τις πληγές της που είχε και να αγαπηθεί έτσι γι' αυτό, που έκανε τη μεγάλη της υπέρβαση. Αυτό βέβαια για κάποιους λόγους και συνθήκες έκανε τον κύκλο του με έναν τρόπο που έδωσε πάρα πολλά στην Αθηνά και σε μένα ως Άντζελα υποκριτικά, παίζοντας με αυτόν τον εξαιρετικό ηθοποιό, αλλά και μέσα από το σενάριο το εκπληκτικό της Βάνας, αλλά που κλείνει κάποια στιγμή. Η Αθηνά τελικά, δεν ξέρω, πρέπει να κλείνει κύκλους, να ανοίγει καινούριος, θα δούμε στην πορεία, δεν ξέρει κανείς. Η Άντζελα είναι ευτυχισμένη. Η Άντζελα με τη βοήθεια του Θεού και με την πίστη που έχω δυνατά μέσα μου και με κάνει και αντιμετωπίζω όλα τα όμορφα που έρχονται, τα καλαδεχόμουνα πάντοτε και με την οικογένειά μου και με τον Τέλη, με το παιδί μου και με όλα τα καλά της δουλειάς μου, αλλά και όλα τα άσχημα και τα δύσκολα που έχουν έρθει έτσι και τώρα, σε αυτή την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής μας, με τη βοήθεια του Θεού και την πίστη, μπορώ να πω ότι γι' αυτό και με τη δουλειά μου και δημιουργικά προχωράμε δυνατά και πάντα με πίστη, ότι όλα μπορούν να πάνε καλά. Και ό,τι μας έχει πληγώσει, προσπαθούμε να το κάνουμε δύναμή μας και αγγέλους, δηλαδή ευλογίες. Μια ευλογία που έτσι κι αλλιώς υπάρχει στη ζωή μου. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Διαφημίσεις. Λοιπόν, τι να ρωτήσω τώρα στα 5 λεπτά χρόνου που έχω. Λοιπόν, ένα, το βιβλίο που ακούγεται. Για το Ντόλι, που το ξεκίνησε ο Ντόλις. Ισχύει όντως αυτό, το ξεκίνησε αυτό το βιβλίο ο Ντόλις. Το ξεκίνησε στην Κέρκυρα, έτσι μαγικά, ένα πρωί, αφού πολύ το είχαμε συζητήσει και έλεγε τώρα πώς και γιατί, σηκώθηκε, πήγε στο γραφείο και άρχισε να βάζει τις σκέψεις του στις σελίδες, στις άσπρες σελίδες. Πώς και μου τα διάβαζε κάθε βράδυ. Πώς ξεκίνησε, δηλαδή, πώς το ξεκίνησε. Είναι, Ελένη, ειλικρινά, είναι απαλλαγμένο αυτό που θα πω από κάθε τι φόρτιση συναισθηματική. Θα σου πω ότι η γραφή του Τόλι και αυτό που έγραψε 87 σελίδες είναι κάτι που σε ταξιδεύει με ένα τέτοιο τρόπο μοναδικό που λυπάμαι τόσο πολύ που δεν το ολοκληρώσει. Δεν ήθελε, πρόσεξε. Α, δεν ήθελε. Δεν ήθελε να το ολοκληρώσει. Έγραψε 87 σελίδες με έναν τρόπο τόσο που σε έκανε να γελάς και να κλαις με τέτοια αλήθεια και τέτοιο λόγο σαν να είναι προφορικός, που το σταμάτησε εκεί που ξεκίνησε την καριέρα του. Έγραψε από τότε που οι γονείς του ήρθαν από τη Σμύρνη. Αλλά με τόσο γλαφυρό τρόπο, με συνέστημα γέλιο και κλάμα, που δεν μπορώ να σου εξηγήσω πόσο υπέροχο είναι. Δεν ήθελε, για τους δικούς του λόγους, δεν ήθελε να πηγαίνει βαθιά κάτω πάλι, να συνεχίσει από εκεί, γιατί έλεγε ότι δεν θέλει να θυμάται τα άσχημα και τα έντονα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι έδωσε το δικό του κύκλο και σαν να έλεγε, αν κάποια στιγμή θελήσει κάποιος που μπορεί να το κάνει, αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη για μένα, γιατί μου το έχει πει και εκείνος πολλές φορές. Του άρεσε ο τρόπος, εγώ σκόρπια γραμμένα πράγματα έβρισκε δικά μου, οι στίχους που κάναμε μαζί σε ένα δίσκο, πώς λεγόταν αυτός ο δίσκος, ο υπέροχος, ο δικός μας, «Η νύχτα γέμισε με φως», ναι, που ήταν 14 τραγούδια γραμμένα από μένα στίχη και εκείνου σύνθεση. Όλο αυτό έγινε στην Κέρκυρα. Άρα λοιπόν, του άρεσε ο τρόπος που εκφραζόμουν και που ήξερε ότι ξέρω εκείνον. Είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Ο Θεός, αν μου δώσει εκείνη τη δύναμη, τη φώτιση, τη σωστή στιγμή, να το κάνω με τόσο αγάπη και με τόσο όμορφο τρόπο που να είναι αντάξεις του δικού του, ο Θεός ξέρει. Πες μου, βρε Άντζελα, γιατί είσαι και ένας άνθρωπος που είσαι και εσύ σε αυτό το χώρο και τον ξέρεις και από μέσα και από απ' έξω και καταλαβαίνεις τι είναι αυτό το κάτι πέραν του ταλέντου που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος για να θαυμαστεί και να αγαπηθεί τόσο πολύ. Άρα πιστεύω ότι κάπως έχεις μια απάντηση να μου δώσεις. Γιατί ο Τόλις πραγματικά λατρεύτηκε από το, όχι μόνο από τον κόσμο που την εποχή που ξεκίνησε και σε όλη τη διαδρομή αγόραζε τους δίσκους με τα τραγούδια του, και σαν προσωπικότητα ήτανε ο Τόλις πάντα για όλους. Δεν ήταν
δεν ήταν κάτι από μακριά. Ήταν κάτι δικό τους, κάτι αληθινό, κάτι πολύ, πολύ, πολύ ζεστό και πολύ έντονο. Όμως εμείς δεν τον έχουμε ζήσει τον Ντόλι. Εσύ που έζησες μαζί του 25 χρόνια, κατάλαβες τι ήταν αυτό το υπέροχο που του έδινε αυτή τη σχέση με όλο τον κόσμο? Ελπίζω να μου δώσει αυτό που σου είπε ο Θεός, τη δύναμη, για να μπορέσω να τα αναπτύξω αυτό γραπτά. Γιατί είναι πολύ δύσκολο. Ένα θα σου πω μόνο ότι είναι ένα αμάλγαμα τόσων πολλών χαρακτηριστικών ο Ντόλις, ως καλλιτέχνης, ως άνθρωπος, που είναι τόσο σπάνιο και μοναδικό, που νομίζω στα 1000 χρόνια μία ψυχή τέτοια μπορεί. Οπότε όλη αυτή η μοναδικότητα είναι που μπορεί να εξηγήσει και αυτά που γνωρίζουμε και που έχει δει ο κόσμος και αυτά που δεν έχουν δει γιατί δεν έχουν ζήσει κοντά του καθημερινά. Με μια λέξη θα σου πω ότι και η δική μου η ζωή μαζί του ήταν ανεπανάληπτη. Όπως ανεπανάληπτος ήταν και εκείνος. Ήταν και εκείνος. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και κάτι τελευταίο, γιατί είμαι έτοιμη να κλείσω και θα ήθελα μαζί σου να κάτσω ένα τρίωρο, αλλά δεν πειράζει. Να πω κι εγώ κάτι. Βεβαίως. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την αγάπη όλη αυτή που αισθάνομαι και για όλες μου τις ιδιότητες, δεν λέω, και ως αρχιτέχνας που είμαι, εντάξει, το κουβαλά πάντα μαζί μου, ως πολιτικός αλλά και ως ηθοποιός, την αγάπη του κόσμου στις δύσκολες στιγμές και στις εύκολες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αν είναι κάτι που μένει από όλους μας και για όλους, αυτό που μένει είναι η αγάπη. Αυτό που αφήνει ο Ντόλις είναι αγάπη. Αυτό που αφήνουν στη ζωή μας οι άνθρωποι, οι δικοί μας, οι που φεύγουν, είναι αγάπη. Θέλω πολύ να ευχαριστήσω, γιατί μου δίνει τεράστια δύναμη και σε μένα και στην οικογένειά μου και στο παιδί μου και σε όλους μας, όπως κάθε άνθρωπος. Και να πω ότι είναι και μια ευτυχία μεγάλη και χαρά να εργάζομαι και να συνεργάζομαι σε αυτή την υπέροχη σειρά με εξαιρετικούς ανθρώπους. Όπως ο Αντρέας ο Γεωργίου, που είναι ένα παιδί που αγαπώ πολύ. Αγαπώ την ψυχή του. Αγαπώ που έχει κάνει όλο αυτό τον πόνο που είχε και αυτός νιώσει κάποτε ως παιδί, το έχει κάνει δύναμη και αγάπη για τους άλλους. Με αυτό το εξαιρετικό cast, την εξαιρετική παραγωγή, νιώθουμε όλοι σαν μια παρέα όταν βρισκόμαστε. Και αυτό είναι. Υπάρχει πολύ αγάπη και στήριξη ο ένας με τον άλλον. Η Βάνα με το σενάριό της, όλη αυτή λοιπόν η συγκυρία που με βόηθησε πολύ ψυχολογικά σε αυτή τη δύσκολη στιγμή μου. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ για όλη την αγάπη του κόσμου κυρίως, αλλά και για αυτή την ευτυχή συγκυρία. Μαζί με τη δουλειά μου βέβαια και την εργασία μου πάνω απ' όλα σε αυτόν τον οργανισμό που αγαπώ και δουλεύω με πάθος για την χώρα μας, με όλους μου τους συνεργάτες μαζί. Τώρα δεν έμεινε και χρόνος. Ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι. Ακούμε για εκλογές. Οπωσδήποτε μέσα στο 22-23 θα γίνουν εκλογές, γιατί αυτό είναι ο τελευταίος χρόνος. Ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά τώρα μου κάνουν νοήματα. Ό,τι με φωτίσει ο Θεός. Ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Ό,τι σε φωτίσει ο Θεός με όλες τις ευχές. Να είναι για καλό. Έτσι ακριβώς. Πολύ χάρηκα που τα είπαμε σήμερα. Και εγώ, Ελένη. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι εξαιρετική, είσαι μοναδική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Και εσύ τη δικιά σου. Λοιπόν, από όλους εμάς, πολύ καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Μέκα και μην ξεχνάτε ότι σήμερα το βράδυ το τελευταίο πολύ δυνατό επεισόδιο από τη Γη της Ελιάς. Ραντεβού αύριο στη δικιά μας τελευταία εκπομπή για φέτος. Από τότε που ήμουν παιδί.